Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε 11 και 19 και ξεκινάμε δεύτερη εκπομπή για απόψε, βράδυ Τρίτης, έτσι είναι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας για μια ακόμη φορά ένας από τους θρητικούς ερευνητές στην Ελλάδα, που όπως πολλές φορές λέω χαίρομαι πολύ όταν τον έχουμε, γιατί και εγώ μαθαίνω και πάντοτε έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του. Ένας άνθρωπος που επιβεβαιώθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην πω 100%, θα το πω από μέσα μου αυτό, σε πάρα πολλά από τα όσα είπε χρόνια πριν. Και συνεργαζόμαστε από το 2015 περίπου, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές, πλέον έχουν γίνει θρυλικές και υπάρχουν και στο δικό μας αρχείο και στο αρχείο του Stranger. Θα τον έχουμε, θα μιλήσουμε φόλης της ύλης, έτσι όπως κάθε φορά μιλάμε το Stranger, χωρίς κάποια συγκεκριμένη θεματολογία, χωρίς κάποια σκαλέτα, ας το πούμε, και κάποιο οργανόγραμμα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν και οι καλύτερες πληροφορίες. Ξέρω ότι είστε πολλοί εδώ, γιατί ο Stranger είναι από τους αγαπημένους. Όταν ανακοίνωσα από το απόγευμα ότι θα τον έχουμε, πάρα πολλοί φίλοι μου έστειλαν μηνύματα και αρκετοί πιο κοντινοί φίλοι και συγγενείς που βλέπουν επίσης και μου είπαν ευτυχώς που ξανά έχεις το Stranger να κάτσουμε μέσα το βράδυ. Καλά, όχι ότι οι περισσότεροι θα έβγαιναν, θα πήγαιναν πουθενά, αλλά ενώ ότι δεν του ήταν και τα λεφτά του περισσότερου. Ενώ ότι ήθελαν πολύ, μου είχαν πει γουστάρουμε να ξαναβγάζει το Stranger, οπότε τον έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στη γεωπολιτική. Έχουμε εξέλιξη με Ισραήλ και Λίβανο, σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, να έχουν αποδεχθεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Από τις 4 το πρωί θα ξεκινήσει αυτό, θα τεθεί σε ισχύ. Κρίσιμη κατάσταση όμως στην Ουκρανία, με το φόβο ενός πυρηνικού πολέμου για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Βέβαια, ο Στρέτζερ πολλές φορές μας έχει πει ότι όλα αυτά είναι το προσκήνιο των πραγμάτων. Από πίσω τα ιερατεία που κυβερνάνε θέλουν το διέρη και βασίλευε. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Στρέτζερ, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι ξανά εδώ. Καλησπέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ που με κάνεις. Καλησπέρα σε όλους. Τι λες τώρα. Τώρα, το τελευταίο καιρό δεν ξέρουμε πού να ποντάρουμε. Θα την βρούμε από πάνω ή θα μας έρθει από κάτω. Και έτσι είναι και ο φόβος. Πάνω κάτω. Το από πάνω νομίζω είχαν πει θα καταστραφούμε. Το από κάτω θα είναι λίγο, λέει, πιο ήπιο για μας. Όπως το είπες και εσύ, Βασίλη, το έχω πει πολύ καιρό ότι το ιερατείο, τα ιερατεία στην απόφασή τους να διοικούν αυτό το πλανήτη Γης και αυτή τη φυλακή, την πλανητική φυλακή, δεν τσακώνονται στην πραγματικότητα. Απλώς είναι ένα ωραίο τώρα μοντέλο και να στηριχθεί και λίγο ο νεοσωτήρας Τραμπ, να δείξει και αυτός ότι ίσως φέρει και λίγο από ειρήνη, να φοβηθούμε λίγο από πάνω. Αν όμως το σκεφτούμε καλά, θα δούμε ότι πραγματικούς πολέμους δεν είδαμε. Τι εννοώ δεν είδαμε? Γενοκτονία είδαμε, η οποία δεν παίχθηκε βέβαια ποτέ. Όταν όμως βομβαρδίστηκε με κανένα 5-6 στρακαστρούκες στο Ισραήλ, ήταν όλα τα κανάλια στημένα. Από εκεί και πέρα ακούμε για πολέμους, ακούμε για θανάτους και διάφορες βόμβες που πέφτουν. Τις βλέπουμε εμείς μεν στις ειδήσεις μας ή στο γυαλί. Το γυαλί απ' την άλλη είναι γνωστό ότι είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης της εποχής μας. Άρα να φοβάται το κοπάδι, να το φοβάται αρκετά με το φάει ο λύκος, αλλά νομίζω ότι θα την πατήσουμε με το βοσκό. Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα συνεχίσει να πηγαίνει. Ναι. Το θέμα τώρα της ειρήνης που λέμε εκεί κάτω, τώρα η ειρήνη που οι άλλοι θα μείνουν μέσα όσο θέλουν, που θα έχουν στρατεύματα οι μεν και οι δε και μετά θα βγαίνουν και θα μπαίνουν κουλουβάχατα, θα αλλάξει και αυτό. Πιστεύω σε κάποιες μέρες, μια, δύο εβδομάδες, τρεις, θα ξανά έχουμε πάλι πρόβλημα και από κάτω, θα αλλάζει το από κάτω, θα έρχεται το από πάνω. Σε δουλειά να βρισκόμαστε όσο καιρό αυτοί μας κλέβουν, μας στερούν δικαιώματα, φτιάχνουν την τεχνητή τους νοημοσύνη, απολύουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, φέρουν επισυστική κρίση και χτίζουν τη νέα παγκόσμια τάξη τους. Εμείς κοιτάμε το θέατρο του φόβου. Μάλιστα, τώρα βλέπω στα κατοχικά ένα από τα ρεπορτάζ που έχετε αναδείξει αφορά στην Πάτρα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, με τίτλο «Μυστήριο στο Μιντιλόγλι, απροσδιορίστα φώτα διαγράφουν κυκλικές τροχές στον ουρανό». Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, το είδα μόλις. Θυμίζει X-Files, γράφεται. Δεν ξέρω αν είναι ξέρεις κάτι περισσότερο. Είναι η εποχή που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μάλλον όχι εξωγήινος δεν ήταν ποτέ, εσωγήινος ανώτερος πολιτισμός που κατοικεί μαζί με τον δικό μας πολιτισμό και πραγματικά δεν έχει, κανείς δεν έχει πει αν άκουσε καλά ή δεν άκουσε καλά.
στο Κογκρέσο της Αμερικής δηλώσαν ξεκάθαρα ότι στις θάλασσές μας υπάρχουν τα ούσο τα λεγόμενα και οι ερευνητές το λέμε από παλιά ότι παίζει όλο αυτό. Είπαν λοιπόν ότι έχουν βρει πτώματα, ότι έχουν βρει σκάφη, ότι έχουν κάνει μελέτες, ότι έχουν συμφωνήσει, ότι έχουν συζητήσει τα πάντα, τα παραδεχτήκαν όλα και ακόμα σήμερα ο κόσμος μας δεν ξέρει ότι ζει με έναν νέο πολιτισμό. Με αυτή την ακριβώς δήλωση και όλα αυτά που μου συμβεί, εδώ με την παρίτσα μου συζητούσα και λέω ανακάλυψα γιατί τόσα χρόνια, τα τελευταία 4-5 χρόνια, είμαστε τόσο πολύ όλοι σιωπηλοί και συνενούμε σε αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Ναι. Δηλαδή, αυτός που συνένεσε στο φόβο και παρακίνησε και άλλους πολλούς να συνενέσουν και αυτοί και να κάνουν ό,τι κάνανε, τώρα που βλέπει αυτά που ήρθανε, που βλέπει τους συνανθρώπους του να φεύγουν ή να ασθενούν και όλα αυτά που είναι ξεκάθαρα, πέραν από κάθε ασφυσβήτησης, δεν τολμάει να μιλήσει, γιατί αν μιλήσει θα παραδεχθεί και την ευθύνη, αλλά και ότι ήταν και λίγο χαζούλης, μην πω την άλλη κλασική λέξη, ναι. Έτσι για να κρατήσουμε το τέτοιο. Το ίδιο τώρα συμβαίνει και με αυτό που έχει γίνει, που είναι πραγματικά μια είδηση η οποία θα πρέπει να ταρακουνήσει τη γη, και όμως έχεις τώρα δισεκατομμύρια ανθρώπους που πριν 20-30 χρόνια τους έλεγες παιδιά, αυτά υπάρχουν, αυτά είναι εκεί, το είδα ή αυτό, και λέγανε, συγκοροϊδεύαν όλοι, σφυρίζαν αδιάφορα και γελούσαν μαζί σου. Πώς να βγει τώρα αυτός ο κακομοίρης που για 30-40 χρόνια τον είχαν κοροϊδέψει και ήταν πάλι ο ίδιος χαζούλης, τάδε τάδε, να πει όπα, ήμουν χαζός. Τώρα μπορεί να ρωτήσει πλέον ανθρώπους και με την καινούργια πληροφορία να σου πει, μα βέβαια πάντα υπήρχαν. Μα βέβαια πάντα ήταν εδώ. Και θα είναι ο ίδιος ο οποίος για 30 χρόνια έλεγε τα ανάποδα. Τώρα για τα θέματα της Πάτρας, από φωτάκια δισκοτέκ μέχρι και ούσο. Ναι. Όλα τα δικαιώματα, να το λέμε, το έχουμε, έτσι. Ξεκάθαρα ξέρουμε ότι υπάρχουν άγνωστα αντικείμενα στους ωκεανούς μας, που πολλές φορές είναι και άγνωστα αντικείμενα στους ουρανούς μας πια, και μάλιστα έχουμε και επαφή μαζί τους και πολλές φορές έχουμε κάνει και συνεργασία. Τώρα, γράφεται επίσης για μυστηριώδεις κοσμικές ακτίνες που βομβαρδίζουν τη γη με ρεκόρ ενέργειας, την ώρα που μας είπαν χθες ότι το δεύτερο φεγγάρι που είχε έρθει και είχε σταθμεύσει έφυγε, αλλά θα έρθει ένας αστεροειδής σε μεγέθους γηπέδου και είπαν θα περάσει σήμερα από τη γη. Το θέμα είναι πόσο αλήθεια μας λένε για όλα αυτά εκεί έξω. Έτσι. Ναι, πρώτον αυτό. Πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά. Κατά δεύτερο, ποιος θα το φανταζόταν ότι κάποια στιγμή το 2024 εγώ και εσύ θα μιλάγαμε και θα λέγαμε αυτές τις λέξεις και τις φράσεις ότι τα δύο φεγγάρια της γης, άκου πρόταση τώρα. Αν σου το έλεγα αυτό πριν 2 χρόνια, ότι κάποτε εγώ και εσύ θα λέμε για τα δύο φεγγάρια της γης, θα γέλαγες, έτσι δεν είναι? Και όμως τώρα μιλάμε για τα δύο φεγγάρια της γης, μιλάμε για τους εσωγήινους πολιτισμούς ανώτερους από εμάς πολύ εύκολα. Και ακριβώς αυτό που είπες, κατά πόσο ό,τι μαθαίνουμε πια ανήκει στην πραγματικότητα, είναι ένα πολύ καλό στημένο κοινωνικό όπλο στο να μας κάνουν τελείως σούπα το κεφάλι μας, με πάλι σκοπό οι ίδιοι να περάσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα. Τι λέω για προβλήματα τώρα και θα σας οδηγήσω στην προηγούμενη ερώτηση περί Ουκρανίας και όλα αυτά. Ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια, ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι τελείως έξω από κάθε τι είχε γνωρίσει η ιστορία μας, τουλάχιστον να πω για την Ελλάδα. Όλοι νομίζω κάποια στιγμή είχαμε πει ότι αν οι παππούδες μας ακούγαν αυτά τα πράγματα ή ζούσαν αυτά τα πράγματα, θα είχαν πάρει την τουφάκια. Νομίζω το έχουμε πει όλοι μας κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Γιατί όντως το να θέλουν να σου αλλάξουν ακόμα και τη γλώσσα, το τι, το τα. Να σου αλλάξουν την ιστορία, να σου παραδώσουν ονόματα, όλα αυτά που ζήσαμε, ήταν πραγματικά έξω από κάθε λογική. Σκεφτείτε όμως ότι υπάρχει ένα κοινωνικό όπλο, κοινωνική μηχανική, στην οποία θα μπορούσαν κάποιοι μεταπαίκτες να σου έχουν δημιουργήσει ψεύτικα προβλήματα, εμφανίσεις ένα ως αληθινά, αλλά στην ουσία ψεύτικα, και θα το εξηγήσω πώς. Δηλαδή παίρνω μια μερίδα ανθρώπων που τους έχω έτσι κι αλλιώς για το τίποτα, τους χρηματοδοτώ, τους έχω προς σφύρα, προς θυσία, προς δεν με ενδιαφέρουνε, αλλά τους χρηματοδοτώ για μια δεκαετία, ώστε να τους δώσω υποτιθέμενα δικαιώματα. Δικαιώματα που πάντα είχαν, αλλά επί της ουσίας μόνο άμα εγώ τα στοχεύσω θα γίνουν προβληματικά δικαιώματα.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέω. Ναι, κατάλαβα. Ασχολούνται δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη, ένα κόσμο, ένα πλανήτη ολόκληρο με λάθο προτεραιότητε. Και όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν λάθο προτεραιότητε, καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι στημένο. Δηλαδή δεν μπορεί μια ας πούμε, κοινωνία, ας πούμε, μόνο η ελληνική, ας πούμε για την ελληνική, η οποία αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο της πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητά της. Η Ελλάδα πεθαίνει. Ένα δεύτερο πρόβλημά της είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα, έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Όλα αυτά που είναι εμφανή λοιπόν προβλήματα, αδικίες, φτώχεια και όλα αυτά, εμείς τα παρακάμψαμε τα τελευταία 10 χρόνια για να ασχοληθούμε τώρα με τον ποπό κάποιου και πόσο δικαίωμα έχει αυτός ο ποπός να διαφημίζεται ή να θέλει να υπάρχει στην κοινωνία με το δικό του θέλω. Αυτό λοιπόν, σε αυτή την κοινωνική μηχανική, εύκολα χτίζεται από τις μεγάλες δυνάμεις ως πρόβλημα, κάνει τους πολίτες να το βιώσουν, να έρθουν έξω από τα ρούχα τους, έξω από την λογική τους και ξαφνικά μπορεί να φέρεις έναν τύπο, έναν οποιοδήποτε νέο σχήμα, μια νέα ιδεολογία, που να σου πει, κοίτα να δεις, όντως, αυτά ήταν πολύ άδικα και εγώ δεν τα δέχομαι, είμαι σαν και σένα να σου πει, είμαι πατριώτης σαν και σένα, και τα παίρνω όλα πίσω. Α, εσύ τι θα κάνει, θα χαρεί. Θα τρελαθεί από τη χαρά σου. Γιατί είναι το ίδιο κόμπο που έγινε και με τα χρέη. Σου είπαν, θα σου πάρω όλο το σπίτι. Είπε εσύ, γιατί θα μου το πάρει το σπίτι, αφού δεν σου χρωστάω. Όχι, χρωστά, δεν σου χρωστάω. Και τελικά, ενώ δεν χρώσταγε, σου είπε, εντάξει, έχει δίκιο. Δεν θα σου το πάρω όλο, θα σου πάρω το μισό. Και δέχτηκε το μισό για να μην σου πάρουν όλο. Το ίδιο παιχνίδι τώρα κοινωνική μηχανική γίνεται και στην εποχή μα, αυτή τη στιγμή, όπου θα δούμε του νεοηγέτε σωτήρε να παίρνουν πίσω ασήμαντα, ανύπαρκτα προβλήματα, άσχετα αν τα είδαμε ως υπαρκτά, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουν εσένα, εμένα και πολύ κόσμο ακόμα για την επόμενη πίστα. Γιατί όταν έρθει ο άλλος μετά από τόσο πίεση και σου πει να είμαστε, ξαναγυρνάμε στη φυσιολογικότητα, ξαναγυρνάμε στη λογική, να τα προβλήματα που σου λύσα και τα έχει δεχτεί ως προβλήματα και στα λύση, τότε μετά στο επόμενο κόλπο γκρόσου που θα σου πει, έλα τώρα, κάνε αυτό που πρέπει. Το αυτό που πρέπει μπορεί να είναι ένα Neuralink στον εγκέφαλό σου ή ένα τσιπάκι, δεν ξέρω τι. Πολύ πιο εύκολα εσύ θα δεχθείς πλέον με αυτόν που συμβαδίζεις μέσα στο μυαλό σου και στην πεποίθησή σου ως ίδιος με σένα να προχωρήσεις. Κατανοητό, όπως το πάει, τον μπέρδεψα πολύ. Ναι, το κατάλαβα, ναι. Πολύ ωραία. Και νομίζω και φίλοι, ναι. Πού είχαμε μείνει τώρα και τα μπέρδεψα. Σε ποια ερώτηση είχαμε μείνει. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, στο συνέχεια των όσων λες. Είδα και το ανέφερα και στο live προηγουμένως, τη δήλωση του δημοφιλούς δημοσιογράφου σε παγκόσμιο επίπεδο, Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος πέρυσι έχει πάρει και τη συνέντευξη στην περιβόητη στον Πούτιν και έφτασε εκατομμύρια προβολές. Αυτός θεωρείται ως ο νούμερο 1 ή 2 podcaster στην Αμερική και έχει περάσει και από μεγάλα κανάλια, το CNN και το NBC νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Πολύ Αυτός πριν πράγματα. από κανένα μήνα είπε ότι κοιμόταν το βράδυ στο σπίτι, γιατί ασχολείται πολύ με το θέμα των UFO και έχει υποστηρίξει ότι όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει αυτό στο ρεπορτάζ συγκλίνουν στο ότι αυτά έχουν σχέση με τη θάλασσα, που τώρα να μας τα λένε. Άρα πέφτει μέσα. Επίσης λέει ότι μάλλον έχουμε να κάνουμε με όντα τα οποία δεν είναι ο εξωγήινος όπως τον εννοούμε, που μας έδειχναν τόσα χρόνια στο Hollywood, που ζει κάπου αλλού και παίρνει το σκάφος του και έρχεται. Είναι, λέει, κάτι άλλο, λέει. Το είπε και ο Τζο Ρόγκαν, να έχει σχέση με να έρχονται από παράλληλες πραγματικότητες, εξωδιαστατικά όντα. Μίλησε για δαίμονες. Και μετά είπε ότι ήταν στο σπίτι με τη γυναίκα του, κοιμόταν και δέχτηκε μια επίθεση από ένα όν τέτοιο και του άφησε νυχές. Και βγήκε χθες σήμερα και είπε ότι τελικά, λέει, οι κυβερνώντες είναι ο έξω από εδώ, δεν είναι, λέει, όπως τους γνωρίζουμε. Είναι πολλά χρόνια που έχω γράψει αυτά τα προσωπικά μου. Πιστεύω ότι πλέον η ανθρωπότητα δεν διοικείται από Απλώς ανθρώπους. ναι, τα λέω αυτά γιατί εσύ τα έλεγες, ας πούμε, όπως λες καλή ώρα, πριν από χρόνια αυτά. Εσύ Και είναι μιλούσες για όλα αυτά το 2011. μια σκέψη, αν θέλεις, η οποία αν την βάλεις κάτω με λογική, είναι και η μόνη που μπορεί να απαντήσει σε πράγματα. Στην ξαφνική παράνοια, στη σχιζοφρένεια που έχουμε μπει, γιατί εγώ και εσύ δεν μεγαλώσαμε έτσι. Μεγαλώσαμε μια πολύ καλύτερη ζωή και με μια πιο λογική ζωή και πιο ανθρώπινη. Αυτό που μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά μας δεν είναι η ζωή τη ανθρώπινη, είναι η ζωή της κόλασης. Εγώ μ' αρέσει λοιπόν να κάνω υπερβατισμούς εγκεφαλικούς για να βρίσκω τις άκρες μου και να θέτω ερωτήματα τα οποία ζορίζουν τον εγκέφαλό μου για να πάω παρακάτω, γιατί αλλιώς δεν τα καταφέρνεις. Ας πούμε τώρα, θα σου πω μια ιστορία και θα θέλουν να απαντήσουν μέσα τους οι άνθρωποι που μας ακούνε. Εμείς θεωρητικά είμαστε σε μια κατάσταση που λέγεται ζωή. Εντάξει.
Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, αν το κεφάλι, άμα το μυαλό μας, ξέρω εγώ, ήταν συνδεμένο όπως το Matrix σε ένα υγρό στοιχείο έξω από αυτή την πραγματικότητα με ηλεκτρόδια και μας δίναν αυτές τις εικόνες, αυτό θα νομίζαμε πάλι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Εμείς το περνάμε ότι είναι ζωή, είναι ένα πεδίο, ένα φάσμα ηλεκτρομαγνητικό το οποίο εμείς έχουμε αντιληπτικά όργανα και το καταγράφουμε και το βιώνουμε. Θα μπορούσε όμως αυτό όλο, σου λέω ξανά, να μην υπάρχει καν. Να είναι μόνο μέσα στο μυαλό μας ή μόνο στα ερεθίσματα του μυαλού μας. Εντάξει. Και πάλι να πιστεύουμε ότι αυτό είναι η πραγματικότητα. Τι μας λέει λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε ήδη οι νεκροί? Και θα το θέσω σαν σκέψη για να γίνει πιο κατανοητό. Ότι εδώ είναι η κόλαση. Εδώ είναι η πραγματική κόλαση. Αυτή η κατάσταση είναι. Αυτή η δημιουργία είναι η κόλαση. Και σε αυτή την κόλαση εδώ ο Θεός που εμείς μπορούμε να πιστεύουμε, όποιος Θεός, χωρίς να προσδιορίσω πεπιθήσεις, κτίρια και σύμβολα, να μην είναι εδώ, αλλά να είναι ο δημιουργός, ο έκπτωτος, ο τύπος που την κοπάνησε, ο τύπος που μιλάνε όλες τις θρησκείες, ο οποίος έφτιαξε τη δικιά του δημιουργία. Και πώς εμείς θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να είμαστε από ζωντανά ενεργειακά όντα ξαφνικά μέσα στην κόλαση? Φαντάσου ότι, με φαντασία μόνο μπορεί να το συλλάβεις αυτό, ότι είσαι σε ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει την ύλη όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Ένα σύμπαντα με ενέργειες, με τη δύναμη του να ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο, με τη δύναμη η αγάπη να κάνει και να χτίζει, να ανοίγει νέα σύμπαντα. Με. Και εσύ ένα όν σαν μια μεγάλη νεφέλη λαμπερή, τεράστιας ενέργειας και δύναμης, η οποία πετάει χαρούμενη μέσα στην απόλυτη, στον παράδεισο, ας πούμε. Στην απόλυτη δημιουργική κατάσταση που είναι η πραγματική μας φύση. Και με κάποιο τρόπο, σε αυτήν εκεί την κατάσταση, υπάρχουν οι θηρευτές. Δες το και πιο αλλιώς. Είσαι μια, φαντάσου τώρα τον εαυτό σου σαν ένα θύραμα, μια φάλαινα, ας πούμε, ύλης και ενέργειας, με τεράστια ενέργεια, και περνάει ο θηρευτής. Και σε τσιμπάει. Ναι. Μόλις σε τσιμπήσει, λοιπόν, σε βάλει στα δίχτυα του, σε φέρνει σε αυτόν τον κόσμο εδώ, όπου παίρνει το ένα εκατομμυριοστό της ενέργειάς σου, για να μπορείς να επιβιώσεις αυτό το avatar που θεωρητικά είναι το κορμί μας, γιατί μπορεί να είναι και ανύπαρκτο, μπορεί να είναι μόνο σκέψη μέσα στο μυαλό μας από εκεί που είναι φυλακισμένο, και σε αφήνει εδώ να βιώνεις μια κατάσταση βάζοντάς σου και όλα όσα θα πρέπει να σου κάνουν αυτό το παραμύθι και αρεστό, δηλαδή λογικό, γιατί είσαι τεράστιον, είσαι όν τεράστιο με τεράστια συνείδηση και όλα αυτά. Τι σου βάλε, φαντάσου ότι από την μέρα που γεννιόμαστε, μαθαίνουμε τα ίδια γράμματα, μπαίνουμε στα ίδια κλουβάκια, ο καθένας μαθαίνει την πίστη του και πρέπει οπωσδήποτε να υποταχθεί σε αυτή. Αν κάνει το αστείο και δεν είναι υποταγμένος, ακόμα και οι συνάνθρωποι του είναι αστυνόμοι σκέψης και τον συνεφέρνουν, δεν γίνεται αποδεκτός. Τα καταλαβαίνεις που θέλω να το πω τώρα, ότι όλο αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα υποταγής συνείδησης και ελέγχου των φυλακισμένων. Ναι. Και έξω από αυτό, οι θηρευτές χρησιμοποιούν την ενέργειά σου, όπως κάνει ο Κούλης τώρα, ξέρω εγώ, με τις ανεμογεννήτριες για να κινεί τα κρυπτονομίσματά του. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας, αυτή τη στιγμή δηλαδή στις επιστήμες που εμείς δεν μας τις λένε, αλλά εκεί που φτάνουν οι πραγματικές επιστήμες και θέλουν να τις κρύβουν από το κοινό, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία σαν ενδείξεις ότι μπορεί να συμβαίνει. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες στον κόσμο μιλάνε ότι έχουν πολύ μεγάλες ενδείξεις ότι είμαστε ένα εικονικό σύστημα. Μια εικονική κατάσταση. Ναι. Ότι εδώ είναι σαν κομπιούτερ, ας πούμε, είναι μια άλλη φάση. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα βάζουμε σε σκέψη, γιατί με αυτόν τον τρόπο ίσως να μπορούσαμε να ξεπεράσουμε και απίστευτα προβλήματα που δημιουργεί η κόλασή μας. Σε αυτή την κόλαση νοσείς. Στην άλλη μορφή σου μπορεί να μην νοσείς ποτέ. Να μην υπάρχει καν η έννοια ασθένεια ή εντροπία ή να μην υπάρχει καν θάνατος. Άρα θα έπρεπε όλοι μας να σκεφτόμαστε, να το δούμε, να φτάσουμε δηλαδή στο σημείο αμφισβήτησης στο ακόμα το τι είναι αυτό που μας λένε ότι είναι. Mm-hmm. Ακόμα και η ίδια η ζωή δηλαδή. Άρα φανταστείτε αν πρέπει να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση. Φαντάσου πόσο πολλά πράγματα γύρω μας. Αυτό που είδε ο Κάρλσον, αυτό που μπορεί να συμβαίνει στην κοινωνία μας, ότι να υπάρχουν δηλαδή αλλοδιαστατικά όντα δαίμονες οι οποίες έχουν αναλάβει το παιχνίδι.
Ναι. ότι δεν θα είναι καθόλου μακριά. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο το wow, αν υπάρχουν και όλα τα άλλα που σου είπα. Τώρα, κάθε σύστημα κλειστό, το οποίο οφείλει να επιβιώσει και να εξελίσσεται και αυτό, σαν μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι και αυτή η ζωή, έτσι, εξελίσσεται. Και σε αυτή την εξέλιξή της μέσα θα υπάρξουν πάλι δρόμοι και για το φως και για το σκοτάδι. Άρα και σε αυτήν εδώ την φύση μας, ακόμα και σε αυτό το εικονικό μας όνειρο, αν είναι έτσι όπως λέω, σίγουρα έχουν ξυπνήσει και ενέργειες και οντότητες που θέλουν να κατακτήσουν και αυτό το κομμάτι, σαν την μπαμπούσκα. Όπου υπάρχει δηλαδή ενέργεια, κάθε μορφής ενέργεια, είτε είναι ανώτερη ενέργεια, είτε κατώτερη, είτε κατεβούμε κι άλλο, πάντα σε αυτό το κομμάτι της ενέργειας θα εμφανίζονται οι θηρευτές οι καινούργοι. Εμένα λοιπόν δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση στο δικό μας πλέον κομμάτι, ακόμα και αυτό που είναι ψεύτικο, δεν είναι το πνευματικό που είναι η φύση μας, αλλά το υλικό, ότι οι θηρευτές είναι σίγουρο δεν θα άφηναν με τίποτα εμάς τους απλούς ανθρώπους να χειριζόμαστε την ενέργειά μας. Θα ερχόντουσαν με κάποιο τρόπο να εισχωρήσουν σαν τις μικρές Τερέζες, χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι, γιατί ίσως είναι πιο λίγοι από εμάς ή γιατί μας φοβούνται αν εμείς συνειδητοποιήσουμε πράγματα, και μέσα από τη διαδικασία πάλι του Δούριου Ήπου, ολοτυχιότητα αυτό, ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία μας είναι Οδύσσια, και του Μύριου Λιάδα, από τα μεγαλύτερα βιβλία της ανθρωπότητας, και πάλι, μιλάει πάλι για τον ίδιο τρόπο, όπου η ζωή, η ανθρωπότητα, η Ελλάδα τότε, αλλά ας το βάλουμε με όλους τους ανθρώπους, κινδυνεύει. Πάντα με Δούριο Ήπο, πάντα με Δούριο Ήπο. Ναι, πιστεύω τον Κάρλσον ότι όντως αυτή τη στιγμή αυτά τα κρέατα που είναι εκεί πάνω και υποτίθεται είναι η καλύτερη του τόπου, η καλύτερη της γης, δεν είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν εμφανίζουν, αν θέλεις, και ανθρώπινη ευφυΐα. Εμφανίζουν άλλη ευφυΐα. Ναι. Μάλιστα, τώρα, με αφορμή αυτό που λέμε, έχει άμεση συνάφεια αυτό που θα πω. Γίνεται ένας χαμός στο τελευταίο διάστημα, το θέμα που κυριαρχεί και παίζει κυρίως στα αθηναϊκά μέσα συνεχώς, και όλα δείχνουν πλέον ότι όντως έχει ένα σκοτεινό παρασκήνιο που φτάνει να επιβιώνει ακόμα και τους νομοσιολόγους. Είναι η υπόθεση της Αμαλιάδας με τη Μουρτζούκου, που κατά το ρεπορτάζ... Χάνεσαι λίγο, κάτι έκανε στο μικρόφωνο. Μ' ακούς τώρα? Τώρα ναι. Λέω, παίζει παντού και είναι το θέμα της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα, είναι αυτό με την Αμαλιάδα, την υπόθεση, και επιβεβαιώνονται ακόμη και οι συνωμοσιολόγοι από ό,τι φαίνεται, κάποιοι έστω, που μιλήσαν για σκοτεινό παρασκήνιο. Και υπάρχει συσχετισμός κατά το ρεπορτάζ ή τέλος πάντων αρκετές ανατριχιαστικές ομοιότητες με την υπόθεση Πισπυρίγκου. Θυμάμαι ότι και γι' αυτά έχεις μιλήσει χρόνια πριν, και θυμάμαι μια χαρακτηριστική εκπομπή για την οποία έχουμε ξαναμιλήσει. Το 2015 την κάναμε στην τηλεόραση του Άστρα, στον κώδικα μυστηριών. Υπήρχε μια υπόθεση τότε χαρακτηριστική που μοιάζει με τις υποθέσεις αυτές. Δεν θα πω περισσότερα για να προστατέψουμε και το βίντεο. Και είχαμε φτάσει να μιλάμε τότε για αυτή την ελίτ που επιλέγει να κάνει πράγματα, να έχει ένα δικό της χρονολόγιο, να έχει μια δικιά της θρησκεία, να έχει ένα δικό της ημερολόγιο και να κάνει πράγματα που μοιάζουν με αυτά που το παρασκήνιο από ό,τι φαίνεται δείχνει να υπάρχουν στις υποθέσεις Πισπυρίγκου και Μουρτζούκου. Γι' αυτό λοιπόν θα πω, φαντάσου, μα μου τα έλεγες τότε το 2015 αυτά. Κοίτα, αν πάμε πάλι στο σενάριο και πούμε ότι αυτή η μπαταρία, η μικρή που χρησιμοποιούμε εδώ, είναι υπεραρκετή για πολλά πράγματα σε αυτή την πραγματικότητα να κάνει απίστευτα πράγματα, τότε οι γνώστες της πραγματικότητάς μας, του ποιοι είμαστε εμείς και το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, είναι σίγουρο θα θέλανε με κάποιο τρόπο να ελέγξουν το σήμα μας, να ελέγξουν τη δυνατότητα δημιουργίας πραγματικότητας που μπορεί να έχει ο άνθρωπος ή το όν, εν πάση περιπτώσει, που έχει μπει μέσα στον άνθρωπο. Ο σατανισμός, φωνάζω 15 χρόνια τώρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή, μιας και μέσω αυτού, μέσω αυτής της θεώρησης, αν θέλεις, υπάρχει το άνοιγμα στους θηρευτές, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν ομάδες, ανθρώπους, σέκτες και σε μεγαλύτερη μορφή και οργανισμούς αυτή τη στιγμή, με το μανδύα πάλι, το δούριο υπό πάλι της νέας αλλαγής, της κόντρας με το κατεστημένο, το παλιό, το ψέμα της θρησκείας και, αλλά από πίσω να περνάνε πολύ 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 πιο δυνατά πράγματα, όπως είναι το ότι αν εγώ καταφέρω με οποιοδήποτε τρόπο
να συντονίζω τα σήματα της ανθρωπότητας σε μια γνώση βέβαια που δεν την κατέχω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτοί ίσως να την κατέχουν, τότε μπορώ να δημιουργήσω και το φόβο, ο οποίος ο φόβος δεν μεταφράζεται μόνο το τι αισθάνεται μέσα του το «ον», μεταφράζεται και στη αγορά, μεταφράζεται και στην οικονομία, μεταφράζεται και στις αποφάσεις και στα κοινωνικά φαινόμενα και. Όσο καιρό εγώ λοιπόν βλέπω αυτή την υπόθεση που δεν την έχω παρατηρήσει πολύ, τη βλέπω όμως που είναι καθημερινή και βομβαρδίζει, ψάχνω με συνέχεια να βρω τι είναι το από πίσω που πρέπει να κρυφτεί, τι προσπαθούν να κρύψουν. Όσο δεν βρίσκω τι είναι αυτό που προσπαθεί να κρυφτεί, τόσο καταλαβαίνω ότι είναι πιο βαθύ το πράγμα και πρέπει να είμαστε κάτω από μια συχνότητα αηδίας, άγχους ή κρίσης ή κουτσομπολιού, δεν μπορώ να το ξέρω, ώστε να είμαστε πιο χειραγωγήσιμοι για κάτι που θέλουν να φέρουν μετά. Δεν είναι η πρώτη φορά το πόσο πολύ χρησιμοποιείται η μαύρη πλευρά, μόνο πόσο πολύ χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σήμα. Αν το μαθαίναμε, πραγματικά θα άλλαζε όλη η διανόησή μας για το τι είναι η ανθρωπότητα, τι είναι ο πολιτισμός και όλα αυτά. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, το έχουν πει και άλλοι, θα το ξαναπώ κι εγώ, οι μισοί νομίζουν ότι κάνουν μάγια στους άλλους μισούς, νομίζουν ότι έχουν τη γνώση, αλλά όλοι ασχολούνται, έτσι, και ασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι πάρα 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 πολύ επικίνδυνα, και βέβαια αυτοί ίσως οι λίγοι που ξέρουν, είναι να θέλεις και αυτοί που ακολουθούν αυτούς που δεν ξέρουν. Σας μπέρδεψα τελείως τώρα. Νομίζεις, ας πούμε, ότι η Πισπυρίγκου, εάν ήταν χωμένη μέσα σε θυσίες ή σε ανταλλαγές ή σε όργανα ή σε καταστάσεις μαύρες, γνωρίζει τι έκανε? Όχι, δεν γνωρίζει τι έκανε. Είναι ένα πιονάκι, το τελευταίο, 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 που μέσα στο μυαλό της τους έχουν πλάσει μια άλλη τελείως διαφορετική ιστορία από αυτή που ακούτε από μένα σήμερα, οι οποίοι το ακολούθησε, ίσως να τις μπήσανε ότι κάνει και κάτι το οποίο δεν είναι τόσο κακό, είναι και λίγο καλό, είναι οτιδήποτε, και αυτό το πιονάκι να κάνει πράγματα τα οποία εξυπηρετούν άλλες ομάδες. Ναι. Είναι πολύ βαθύ το χταπόδι αυτής της διαδικασίας, δεν είναι απλό. Και δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα στην Ελλάδα τους ανθρώπους με γνώση, τους εισαγγελείς με γνώση συμβολισμών, με γνώση αποκρυφιστικών και για να οδηγηθούν σε πραγματικά σοβαρά και ουσιώδη εγκλήματα που γίνονται καθημερινά, αφήνοντας πάντα τα μεγαλύτερα εγκλήματα να μείνουν ατιμόρυτα. Θέλω να σχολιάσω το εξής σε σχέση με όλα αυτά που λες, γιατί είπα το 2015 με μια παρόμοια υπόθεση είχαμε ασχοληθεί και κάναμε εκπομπές και μίλησες λοιπόν για αυτό το παρασκήνιο και το είχες αναδείξει χρόνια πριν το 2015. Να πω το εξής, μου κάνει εντύπωση πως για όλα αυτά τα θέματα ο περισσότερος κόσμος θα τα παρακολουθήσει ακολουθώντας, κάποιοι θέλουν, άλλοι δεν θέλουν, το κουτσομπολιό του πράγματος, όπως λανσάρεται η ενημέρωση. Τι εννοώ δηλαδή? Κάθε φορά που ανακύπτει μια τέτοια υπόθεση, δυστυχώς τόσο σοβαρή, δηλαδή, εντάξει, τα μέσα κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αυτός ο τρόπος ροής της πληροφορίας, δηλαδή πότε η τάδε, ας πούμε, ή σε άλλη περίπτωση η άλλη, πήγε προς νερού της, πότε έφαγε, πότε, δηλαδή, όπως είπες, ίσως που αν είσαι λογικός άνθρωπος, κουράζεσαι, λες, εννοείται ότι είναι σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό. Αλλά τώρα πότε έφαγε καρπούζι η κυρία Τασούλα, όπως λέω κι εγώ. Πότε ξάπλωσε, τι έκανε, τι, μα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά δηλαδή. Όμως κάτι που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Ναι, και συγγνώμη λίγο, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι σοβαρή η υπόθεση, αλλά εμένα κάθε φορά με κουράζει όλο αυτό το πώς λειτουργούν τα μέσα. Έχω φίλους στην Αθήνα, συναδέλφους μου, δημοσιογράφους, τεχνικούς, συγγενείς έχω που δουλεύουν σε μέσα, μερικοί μεγάλα, σε μικρότερα. Κάνουν πολύ καλή δουλειά, προσπαθούν, οι οικογενειάρχες είναι, αλλά δεν μένω στα πρόσωπα. Είναι μια πυραμίδα, ένα σύστημα που λειτουργεί γενικότερα πώς λειτουργούν και τα mainstream media, έτσι. Ένα αυτό. Και πώς τελικά διοχετεύεται η ροή της πληροφορίας και τελικά αν αυτό ωφελεί τον Έλληνα. Και αν βέβαια και απ' την άλλη και ο Έλληνας θέλει να ωφεληθεί, απλώς για το κουτσομπολιό μόνο βλέπει κάποια πράγματα που τελικά αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Όχι για όλους, όχι πάντα, αλλά συμβαίνει. Και δεύτερο είναι το εξής. Σε σχέση και με την επιβεβαίωση των λεγόμενών σου και της έρευνάς σου χρόνια πριν. Εμείς χρόνια τώρα λοιπόν πριν έχουμε αναδείξει το θέμα, όχι μέσω του κουτσομπολιού, αλλά της ουσίας του πράγματος. Γιατί αν τελικά ισχύει όλο αυτό για τις περιπτώσεις της Ελλάδας, αυτό συνδέεται με το σύστημα που φτάνει μέχρι έξω. Και για παράδειγμα, θα αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η περίεργη ουσία για την οποία μίλησαν πολύ τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστή,
αυτή που ακούγεται η ουσία που έχει σχέση με τους πλούσιους στο Hollywood, καταλαβαίνομαστε, έτσι. Μετά μια ταινία που γύρισε ένας πολύ γνωστός του Hollywood και έχει στο επίκεντρο όλο αυτό το σύστημα. Επίσης, και άλλες ταινίες και άλλα που συνδέονται με αυτό το κατεστημένο, η περίπτωση του Ντίντι, αυτού του διάσημου που το FBI το ίδιο είπε, λέει, κάτω από το σπίτι του βρέθηκε μια πυραμίδα, λέει, και κάτι περίεργα σύμβολα. Εμείς χρόνια πριν τα λέγαμε αυτά, πηγαίνοντας στην κορυφή της πυραμίδας και όχι να αναλωθούμε στο κουτσομπολιό. Βλέπε επίσης τα όσα είχαμε πει μαζί για τις φήμες για το να ύμνησε τον Παντελίδη. Ναι. Ή για την αντιστροφή, τα αντίστροφα μηνύματα σε τραγούδια. Την περίπτωση με το γιο του Τζάμπο τότε με την Πόρσε που υπήρχαν κάποιες περίεργες φήμες. Τον Καζατζίδη που πριν από χρόνια στον Τινόπουλο έλεγε για ένα κατεστημένο που μεσουρανεί στη δισκογραφία και καθοδηγεί τα Ελληνόπουλα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Την υπόθεση και τις φήμες για το Δουρή το 1993 που έλεγε ότι είμαι αθώος και υπήρχαν φήμες ότι τελικά κάτι άλλο συνέβη και κάποιοι της ελίτ στην Ελλάδα ήταν αυτοί που την έκαναν τη δουλειά τότε. Βέβαια δεν αποδείχθηκε ποτέ, λέω εγώ ότι συνέβη αυτό. Ένα πακέτο λοιπόν που δεν μείναμε στο κουτσομπολιό, μιλήσαμε για όλα αυτά μέσα από το ρεπορτάζ και πήγαμε στην ουσία του πράγματος. Έτσι. Και μέσα από αυτό, αν θες να σου πω ότι σίγουρα έβαλες το λιθαράκι για την εξέλιξή σου και την επιτυχία σου. Μια και είπες τον Παντελίδη λοιπόν και ήθελα να σου το πω πριν. Αν θυμηθείς την διαδικασία έρευνας τότε του Παντελίδη, δείχναμε ότι μερικά πράγματα είχαν εξελιχθεί με βάση σαν κάποιος να μπορούσε να προβλέπει τις κινήσεις του και να επιλέγει πού ακριβώς θα κάνει το ένα βήμα, το δεύτερο βήμα, το τρίτο βήμα και όλα αυτά μαζί να συνάδουν μία εικόνα η οποία έβγαζε συγκεκριμένους τρελούς συμβολισμούς που ένας άνθρωπος μόνος του δεν θα μπορούσε να τα έχει κάνει. Τι θέλω να σου πω. Στην αλχημία, όταν κάνεις μετοστοιχείωση σε κάποιο αντικείμενο ή θες να κάνεις ένα υγρό να γίνει κάτι άλλο, προσπαθείς μέσω χρόνου, πλανητών, χτυπημάτων, θερμοκρασίας και πολλών ακόμα πραγμάτων να αλλάξεις τη φύση του ενός στοιχείου και να το κάνεις να γίνει ένα άλλο στοιχείο που θα του μοιάζει. Πάντα όμως θέλεις τις φίλιες δυνάμεις. Δηλαδή θέλεις αυτά τα δύο στοιχεία να υπάρχουν κοντά ώστε να μπορεί στη μια κατάσταση το ένα που θα βρεθεί την α σοκαριστική όταν θα θελήσει να αλλάξει να πάρει από το άλλο στοιχείο οτιδήποτε μπορεί για να γίνει ας πούμε ο μόλυβδος χρυσός. Φαντάσου ότι η κοπελιά αυτή ας πούμε αυτό το κοριτσάκι μπορεί να έχει στοχευτεί. Τι εννοώ να έχει στοχευτεί? Όπως ακριβώς στοχεύτηκε και ο αείμνηστος, έτσι και αυτή η ίδια να έχει στοχευτεί από συγκεκριμένη ομάδα και δύναμη, ώστε να την έχουν κάνει να βρίσκεται και να ακολουθεί ένα μοτίβο και μια συγχρονικότητα, ώστε κάποια στιγμή μετά από χρόνια να έφτανε στο εδώ αυτή που είναι. Χωρίς να ξέρει τίποτα, να μην έχει ιδέα καν για ό,τι συμβαίνει. Σε αυτή λοιπόν έγινε με το στοιχείο, κανονικά. Της την πέσανε οι μαύροι, την ταΐσαν ενέργεια, τη δονήσαν όπως πρέπει, τη βάλαν να κάνει πράγματα χωρίς να τη βάλουν να κάνει πράγματα. Τώρα δύσκολο να το κατονίσετε αυτό, αλλά θέλει μεγάλη κουβέντα, αλλά συμβαίνει, μπορεί να συμβεί. Και οτιδήποτε πλέον, μετά από όλο αυτό, το μεταστοιχείωμα πάνω της, ομοδονείται μαζί της, ασχολείται μαζί της, ακολουθεί μαζί της ή είναι κοντά μαζί της, να μπορεί να πάρει κομμάτι αυτής της μετοστοιχείωσης. Δηλαδή όσο βλέπεις πλέον τη συγκεκριμένη κοπέλα, χωρίς να το γνωρίζεις, στο ενεργειακό επίπεδο, να παίρνεις κομμάτι αυτής της ενεργειακής επίθεσης. Ίσως να είναι και ο λόγος που την βλέπουμε αυτή τη στιγμή καθημερινά και είναι καθημερινή είδηση. Γιατί θέλουν ίσως κομμάτι του ελληνικού λαού να ταεστεί από αυτή την αλχημία, για να έχει τη συγκεκριμένη συνείδηση που δεν ξέρω τι θα την κάνουν αύριο. Πού θα την χρησιμοποιήσουν αύριο. Mm-hmm. Ναι. Επίσης, το είχαμε θίξει παλιότερα, το ανέβασα χθες, ένα παλιό βίντεο συλλεκτικό με τη Λανκάρτ, τότε που είχε κυκλοφορήσει, το είχαμε συζητήσει το 2015 περίπου, που μιλάει για τους αριθμούς, τον αριθμό 7, και λέει ότι εμείς που είμαστε στην κορυφή των πραγμάτων και κινούμε τα νήματα στην παγκόσμια οικονομία και την πολιτική, έχουμε μια λατρεία στους αριθμούς. Και όχι γιατί απλώς και μόνο είμαστε οικονομολόγοι. Δηλαδή, τι άλλο να σου πει. Και είναι μια επιβεβαίωση και πάλι αυτό που έλεγες για
το γεγονός ότι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο ή που αυτοί που φαίνονται στο προσκήνιο έχουν ένα άλλο ημερολόγιο. Ναι, και τις θυσίες. Και είδαμε τώρα και με το Ισραήλ πάλι στον πόλεμο, πάλι θυσία Ναι, τα κάνανε. τέμπη είχαμε δει επίσης που... Είναι στανταράκια όλα αυτά, Βασίλη. Είναι στανταράκια του κόσμου που ζούμε. Είναι αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν. Δεν φαίνονται αν θα τα συνδέσεις, αλλά στη ζωή μας όλοι μπορεί να έχουμε βρεθεί και κάπου ή να έχουμε συναντήσει κάποιον ή να έχουμε πει την άποψή μας λίγο φωναχτά κάπου και εκεί να μην μας άκουσαν τα καλά, αν θέλεις, αυτιά. Και από τότε η ζωή μας να μην πηγαίνει τόσο καλά και εμείς να νομίζουμε ότι φταίμε οι ίδιοι, φταίει, ξέρω εγώ, η τύχη μας και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι, είναι πολύ πιο βαθύ. Υπάρχει μια ομάδα όντων πάνω στη γη που παίζει ένα παιχνίδι πέρα από κάθε οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό το μαγικό λοιπόν παιχνίδι που ξεκινάει ακόμα και από το τάλισμαν, το μεγαλύτερο τάλισμαν της ανθρωπότητας που είναι το χρήμα, μεγαλύτερο δηλαδή μαύρο πράγμα με επικλήσεις και σφραγίδες και συμβολισμούς, είναι το χρήμα το ίδιο, έτσι. Το έχουμε πάνω μας. Όλα πάνω στο χρήμα είναι επίκληση, είναι σύμβολο. Αυτή λοιπόν η ομάδα κάνει ό,τι θέλει πάνω στη γη γιατί παίζει στο επίπεδο πέραν της δημιουργίας και εμάς μας χρησιμοποιήσουν σε ραδιόφωνα. Ναι. Τώρα, μου έστειλε ένας φίλος εδώ ένα έργο τέχνης που κρέμεται στον τοίχο του γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Έχει σχέση με τη θεώρηση της επίπεδης γης, αλλά αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι δείχνει υπήρους πέρα από τους πόλους μάλλον της γης, τον Νότιο Πόλο. Δηλαδή, είναι η θεωρία αυτή που μιλά για άλλες υπήρους και επίσης κατά κάποιους τα UFO σχετίζονται με αυτό, ότι έρχονται από υπήρους που είναι πέρα από τα όσα γνωρίζουμε, τα χαρτογραφημένα. Ναι, μπορεί να συμβαίνει, ναι. Μπορεί να συμβαίνει. Η εικόνα πραγματική δεν έχει κανείς μας. Υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων και ερευνητών. Ο Μπέρντ, ο οποίος ταξίδεψε πίσω από το όριο, ο οποίος όταν γύρισε το 40, νομίζω 40, τόσο θυμάμαι, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Στην αρχή τον ακούσανε, μετά τον γελιοποίησανε και μετά έβγαλε βιβλία. Αν πει ο κάθε συγγραφέα μπορεί να βγάζει βιβλία για να πουλάει, εντάξει. Αλλά δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλοί που έχουν δώσει τα ίδια στοιχεία για Θούλη, για άλλε πόλει, Αγκάρθα, είναι ανακατεμένο μέσα το Θιβέτ και οι παλιοί, αν θέλει, που έχουν μεγάλε βιβλιοθήκε που τα έχουν σε περισσότερη μορφή σαν γνώση. Και υπήρχαν κατά καιρού και παλιές μεγάλες εγκυκλοπαίδειες, Μπριτάνικα του σημειομηνίες, δεν θυμάμαι παιδιά, συγχωρέστε με, αλλά υπήρξαν παλιές εγκυκλοπαίδειες οι οποίες πραγματικά είχαν ένα τελείως διαφορετικό χάρτη προσδιορισμένο στην ανθρωπότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι του 1890 δεν είχαν την ίδια αντίληψη της γης που έχουμε εμείς σήμερα. Όχι δεν μπορούσαν να την έχουν, όχι δεν ξέρανε πού και τι και πώς. Αλλά γιατί τότε η επιστήμη, το εγκατεστημένο εργατείο ήθελε να πιστεύουν αυτά. Μετά άλλαξε, το άλλαξαν, το έκαναν αλλιώ. Και πάλι και σήμερα οι κάρτε που εμεί βλέπουμε είναι τελείω ψευδεί, έτσι. Είναι ψευδεί στην έννοια του μεγέθου. Ναι. Το πόσο μεγάλη είναι η Αφρική, πόσο μεγάλη είναι η Αυστραλία και όλα αυτά. Έχουμε τελείω λανθασμένη αντίληψη του κόσμου μα. Και προσωπική μου θέση, μην πιστέψετε και μην χάψετε ποτέ το παραμύθι ότι η γη δεν μας χωράει. Η γη μπορεί να χωρέσει επί 10 ό,τι έχει πάνω της και αν ήθελε να αλλάξει και πολιτισμό θα μπορούσε να το κάνει επί 100. Η γη δηλαδή δεν θα έπρεπε να πεινάει ποτέ, δεν θα έπρεπε να φοβούμασταν ποτέ για το ότι είμαστε πολλοί, δεν θα έπρεπε να φοβούμαστε ποτέ για καμία κλιματική κρίση. Όλα αυτά είναι τα απίστευτα νέα κόλπα της παγκόσμιας τάξης για να κινεί το ιερατείο της, για να οικονομάει από το πουθενά, για να στείλει τεράστιες business τετράκι τρισεκατομμυρίων χρεών και όλα αυτά. Α, όλα αυτά όμως σε σένα και μένα θα σου φέρουν αλλαγή στη ζωή σου, γιατί ήδη υπάρχουν μιμίδια μέσα στην κοινωνία μας που πιστεύουν στη μείωση πληθυσμού. Πρέπει αυτοί γίνανε γεμάτοι μικρά ναζιστάκια, χιτλεράκια, δεν εξηγείται αλλιώς. Ανώμαλα, όπως κάναν ακριβώς και τότε με την πανδημία, Μάλιστα, ναι. πιστεύουν. Πιστεύουν τώρα και αυτές τις ανοησίες να μειωθεί λέει, ο πληθυσμός. Πώς θα σκέφτεται και αν μειώσω εσένα. Δηλαδή η σχιζοφρένεια πάει φέρτε γιατί καλός ή κακός δεν είμαστε και όλοι υγιείς σε αυτόν τον κόσμο στο θέμα πνεύματος και μυαλού. Καλός ή κακός.
Υπάρχουν πολλές μαϊμούδες ανάμεσά μας, μιμητές, πολύ φοβισμένοι που ακολουθούν. Έτσι, όλα αυτά είναι επικίνδυνα πλάσματα. Και όμως καταφέρνει το σύστημα, απλό είναι, έχει όλα τα μέσα και τα μίντια, τους βομβαρδίζει, το πιστεύουν, δεν βαριούνται κάποτε να φυσικοποιήσουν, να ερευνήσουν. Και όλο αυτό όμως επηρεάζει τη δικιά μου ζωή. Δηλαδή, αν θα φας αύριο σκουλίκια ή κατσαρίδες, που ήδη είναι στην αγορά και βγαίνουν και αυτά, ο λόγος που θα τα φας όλα αυτά είναι οι συνανθρώποι σου. Το μεγαλύτερο ποσοστό του συνανθρώπου σου που αποδέχεται το παράλογο, την παράνοια, του να χάσει δικαίωμα, του να χάνει ελευθερία και όλα αυτά. Και βέβαια ο φόβος που είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, γίναμε τόσο μαλθακοί, το φρόντισε ο Τσοπάνης στο κοπάδι του να το κάνει μαλθακό, έτσι, 40-50 χρόνια junk TV και ό,τι αηδία θέλεις συμπεριφοράς, νέα δικαιώματα, τι να τα λέω, τα λέω και βαριέμαι να τα λέω ξανά. Έχουμε γίνει πολύ μαλθακοί και έχουμε απέναντί μας δαίμονες να μας διοικούν. Είναι πρόβλημα. Ή αγριεύουμε ή βάσικος. Μάλιστα. Τώρα έχετε στο κατοχικά ένα ρεπορτάζ για τον Απόφης. Είναι αυτό που χρόνια πολλοί λένε ότι θα χτυπήσει τη γη. Ο Απόφης 99-942 αστεροειδής. Κάποια στιγμή η γη θα έχει ένα πρόβλημα με έναν μεγάλο αστεροειδή. Ναι, αυτό το έχουμε γράψει, το έχουμε κάνει βίντεο το 2011. Ξύπναμε όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος με το τραγούδι και μέσα λέμε κάποια πράγματα. Ένα από τα σενάρια της γης είναι αυτό. Το πότε θα χρησιμοποιηθεί, το πότε θα το κάνουν να είναι πραγματικότητα, πότε θα το ζήσουμε, δεν το ξέρω. Φτάσαμε πολλές φορές κοντά να το ζήσουμε, δεν το ζήσαμε ακριβώς γιατί δεν βόλεψε αυτό που εξηγούσα πριν. Δεν βόλεψε το σήμα. Επιμένω και να το πω πιο ξεκάθαρα, είναι ότι είμαστε δημιουργοί της πραγματικότητάς μας. Όσο πιο πολύ αφήνουμε εξωτερικές ενέργειες, αόρατες ενέργειες, επιβολές, σκαθαράκια στην άβρα μας, σκαθαράκια στην συνείδησή μας, να επεμβαίνουν, τόσο πιο εύκολα θα φέρνουμε έναν κόσμο που κάποιος άλλος βολεύει. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουμε φέρει έναν κόσμο ειρηνικότατο, έναν παράδεισο πάνω στη γη, με απόλυτη δικαιοσύνη και χαρά για όλους και να περνάμε καλά σε αυτό το δώρο. Αν το πάρουμε ως δώρο, δηλαδή δεν φεύγω από τα αρχικά που σας είπα, απλώς θέλω να σας βάλω στο μυαλό σας τις καταστάσεις που μπορούν να υπάρχουν σε αυτό που ήδη ζούμε. Εάν σε εγκλωβίσαν εδώ και δεν βρίσκεις τον τρόπο να γλιτώσεις από το εδώ, γιατί δεν υπάρχει κανένα βήμα να πατήσεις έξω από το εδώ, τότε οφείλεις το εδώ να το κατακτήσεις. Αν είσαι δηλαδή η μικρή τεράστια ενέργεια που είναι στο εξωτερικό, αλλά εδώ είσαι η μικρή ενέργεια που απλά υπάρχει. Αλλά έχεις τη δυνατότητα αλλαγής της πραγματικότητάς σου, τότε πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να ξυπνήσεις και να το κάνεις. Να κερδίσεις τη φυλακή. Να ξυπνήσεις τη φυλακή. Δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε στη φυλακή. Θέλουμε να πιστεύουμε σε ομάδες, να μας το παδί, να ακολουθούμε και ό,τι μας παραδώσουν όλοι οι άλλοι να το θεωρούμε ως μέγιστο. Εγώ ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να νομίζει ότι ο ηγέτης που θα τον σώσει θα διαφημιστεί από τους ίδιους που σήμερα τον υπνοτίζουν. Δεν μπορώ να το συλλάβω το μυαλό μου πώς θα έρθει αύριο ένας Έλληνας π.χ. και θα το αλλάξει όλα, αλλά για να έρθει αυτός ο Έλληνας θα πρέπει να το διαφημίσουν κάποιοι για να τον ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το οξύμορο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα θεματάκια μας δημιουργούνται από εμάς. Ναι. Ή γιατί συνεννούμε, ή γιατί δεν αντιδρούμε, ή γιατί μπορεί και να μας αρέσει το μαστίγιο. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπως είπα. Ναι, αδερφέ, τώρα δεχόμαστε, ας πούμε, το θέμα επιστημιστικής κρίσης. Γιατί ο ήλιος ακόμα εκεί είναι, η γη ακόμα εκεί είναι, η θάλασσα ακόμα εκεί είναι. Γιατί επιστημιστική κρίση. Ταυτόχρονα σε αυτό, που το βλέπουμε να έρχεται πολύ γρήγορα, δεχόμαστε νόμους από τις κυβερνήσεις που θα έπρεπε να μας υπερασπίζουν, οι οποίοι είναι ανάποδοι, αντίστροφοι από το καλό μας. Δηλαδή, σου απαγορεύει να έχεις δικιά σου καλλιέργεια. Σου απαγορεύει να έχεις δικιά σου ζώα. Με τη δικαιολογία την πια ότι θα έρθει ασθένεια. Ή θα έρθει, ας μην ήρθε η, πώς την είπα, ανεμοβολογία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να μας κάνουν να αναρωτηθούμε γιατί εξυπηρετεί, ποιος εξυπηρετείται από αυτό. Αν όχι ένας εχθρός δικός μας.
γιατί οι κυβερνήσεις μας επιλέγουν με λάθος προτεραιότητα να λύσουν προβλήματα. Γιατί ενδιέφερε δηλαδή τις τελευταίες 4 κυβερνήσεις η woke ατζέντα και δεν την ενδιέφερε ο αποπληθυσμός της Ελλάδας. Ότι δεν γεννιόμαστε. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει στο εξωτερικό να μιλάει για τη μέθοδο του να φέρει ξένους στην Ελλάδα για να σώσει το έθνος, τη φυλή δηλαδή, το αίμα, και δεν επέλεξε όπως επέλεξαν άλλες κοινωνίες και χώρες του να χρηματοδοτήσουν τις γένες, του να προχωρήσει σωστά η κοινωνία μας και να μην χάσει τον Έλληνα το DNA του. Όλα αυτά τα γιατί δεν ευρισιάγω τώρα, δεν βρίζω, δεν κατηγορώ τον Πρωθυπουργό. Αλλά ο καθένας μπορεί να κρίνει με βάση τις αποφάσεις του ότι αυτό είναι λάθος, φίλε. Πάντως ο Μητσοτάκης είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι αν ήταν στο χέρι μου δεν θα εφάρμοζα ή δεν θα ψήφιζα μέρος αυτής της ατζέντας. Άρα δηλαδή αυτό είναι μια συγκλονιστική παραδοχή. Θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί ακόμη περισσότεροι. Να σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι στο χέρι του. Άρα ποιος κυβερνάει εδώ πέρα, δεν κυβερνάει αυτός. Ναι, πιάνω χέρι είναι. Ναι, δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό. Μόνο αυτό είναι. Όλα είναι συγκλονιστικά. Απλώς τα αποδεχόμαστε. Υπάρχει ένα στρατός κοινοκαρεκλωτικός του κόμματος ο οποίος τον βγάζει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, 200.000 βολεμένοι εκεί που τους έχει βάλει και του δίνουν μια βάση. Και εξαιτίας τώρα όλων αυτών, που είναι λίγοι σε σχέση με τα 11 εκατομμύρια Έλληνες ή τα 20 τόσα εκατομμύρια που είναι σε όλο τον κόσμο, να πρέπει να παιδευόμαστε. Γιατί ο άλλος θέλει να είναι δημόσιος υπάλληλος, ξέρω εγώ, και να τον φροντίζει ο Μητσοτάκης. Εντάξει, ξέφυγε, έχει φύγει. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Ποια δημοκρατία μου λες, ανοησίες όλα, είναι ψεύτικα, οξύμορα. Και σε όλα αυτά να σου απαγορεύεται και να μιλήσεις. Σε όλα αυτά, αν μίλησες την ώρα που έπρεπε, αντί αυτή τη στιγμή να σε κάνουν ήρωα, να σε έχουν θάψει, να σε εξαφανίσουν, να σε κυνηγάνε, να σε φυλακίσουν. Έτσι. Σε όλα αυτά να βγαίνουν τώρα οι γιατροί που δεν μίλησαν το 19, δεν μίλησαν το 20, δεν μίλησαν το 21, αλλά τώρα να βγαίνουν ήρωες γιατροί που τα λένε, τι λες μωρέ. Τους άφησε όλους να πάνε να κάνουν ό,τι ήταν να κάνουν, να παιδεύονται τώρα με καρκίνους, να χάνονται οι νέοι, για να βγεις το 22 να μου το παίξεις τι, ενημερωτής, ποιος είσαι εσύ. Γιατί δεν μίλησες όταν έπρεπε. Όλα αυτά λοιπόν δυστυχώς ο κόσμος δεν τα ζυγίζει καλά. Εντάξει, φταίει και πάρα πολύ, ξαναλέω, ότι είμαστε ελεγχόμενοι, έτσι, ότι αν θέλουν να σε ακούσουν εσένα, να σε ακούσει αυτή τη στιγμή και η Αυστραλία αύριο και να έχεις 400.000 ακόλουθους σε μια ώρα, θα το κάνουν, αν τους βολεύει. Όσο δεν τους βολεύει, θα παιδεύεσαι εσύ και εγώ εδώ μαζί, να κάνεις εκπομπές, να σε ακούνε λίγοι, μέχρι εκεί που πρέπει, είναι όλα ελεγχόμενα. Τώρα μια και λες αυτό, για ποιο λόγο αυτά τα σοβαρά που συζητάμε από την αρχή, που αντικειμενικά νομίζω είναι τα πιο σοβαρά, δεν αποτελούν την αιχμή του δόρατος, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά, της ιδιοσιογραφίας στην Ελλάδα. Δηλαδή γιατί η ιδιοσιογραφία στην Ελλάδα έχει να κάνει με μια κοπέλα πολύ όμορφη που τη φωτογράφησαν στο ΣΕΦ, τυχαία λένε, αλλά δεν το πιστεύω, και έγινε κουβέντα για αυτή, μετά να είναι στην κορυφή η μεταγραφή για την τάδε ομάδα και επίσης μετά να είναι τα όσα εντάξει παρουσιάζουν στα δελτία ειδήσεων ότι καταβάλει προσπάθεια η κυβέρνηση για την οικονομία. Γιατί δεν είναι στην κορυφή της ιστογραφίας αυτοί οι προβληματισμοί και να προωθούνται και προς το μέσο Έλληνα. Θα σου πω πώς δουλεύει. Δουλεύει όπως δουλεύει το χρέος, φτιάχνει χρήμα, το οποίο το όρισε η Αμερική παγκόσμια και έτσι μας σκλάβωσε όλους. Από το τίποτα δηλαδή να δημιουργούμε χρήμα και να χρεώνουμε τον κόσμο, άρα να του στερούμε τον χρόνο. Το ίδιο δουλεύει και το σύστημα πυραμίδα στην Ελλάδα. Ο Α παρουσιαστής που παίρνει 100 χιλιάρικα έπρεπε να ακολουθήσει το μοντέλο ζωής και αυτό Α, να δανειστεί να πάρει 3 εκατομμύρια μια βίλα, να χρωστάει στην τράπεζα τόσα χρήματα, ώστε μετά να μπορεί να του πει και ο άλλος, έλα, θα τα βολέψουμε έτσι και έτσι, αλλά και εσύ θα κάνεις αυτό το γιουβέτσι. Και όλο πάει μετά ένα μόνιμο αλυσβερίσι χαρών και εξυπηρέτησης, μια μεγάλη μαύρη τρύπα απατεωνιάς και ρεμούλας, που την υπηρετούν όλοι. Γιατί δυστυχώς το μαύρο, το κακό, συνωμοτεί. Οι κακοί συνωμοτούν. Οι καλοί δεν συνωμοτούν. Δεν έχει λόγο να συνωμοτήσει ο καλός. Ο καλός λέει αυτό που είναι να πει και τελειώνει η υπόθεση. Αν όμως είχαμε κοινά συμφέροντα, κοινές εξαγορές, έπεφε το χρήμα αβέρτα,
και ο μόνος τρόπος να σωθούμε από το προηγούμενο για τα γάνη που κάναμε, γιατί και εκεί έχουμε ανοιχτό το ποπουδάκι μας, είναι να ξαναεξυπηρετήσουμε το κακό. Με το που κάνεις το πρώτο κακό, σε πήρε μαύρη τρύπα. Το ίδιο γίνεται και με τους βουλευτές. Με το που κάνεις την πρώτη εξυπηρέτηση, σου λέει τώρα θα κάνεις και αυτή, γιατί μπλέξαμε εκεί, κάνε και αυτό και εγώ θα σου κάνω εκείνο. Μετά από λίγο καιρό έχεις κάνει 20 εγκλήματα κατά της χώρας, χωρίς να το θέλεις καθόλου, και λες και εσύ βλάκας είμαι. Εδώ όλοι τρώνε και κάνουν και ράνουν και τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Να μην πάρω κι εγώ τώρα λίγο από το μέσα, γιατί δεν θα τη βγάλω. Και πάει για τα γάνη δουλειά. Ναι. Αυτό συμβαίνει ακριβώς. Ένας φίλος έχει θέσει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ο Φώτιος Αμπατζής Θεόφιλος. Τελικά λέει η ανθρωπότητα μπορεί να ελπίζει για κάτι καλύτερο ή έστω απλά για την επικράτηση της απλής λογικής όταν το άδικο περισσεύει. Λοιπόν, όταν μέσα σε έναν πολιτισμό έχει εμφανιστεί ένας άλλο είδος, και δεν μιλάω για τα ούσο, ένα άλλο είδος, το οποίο είναι πιο ικανό από σένα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη. Την οποία αυτή την τεχνητή νοημοσύνη θεωρούν ότι θα την ελέγξουν και θα την προσδιορίσουν και θα την εμποδίσουν οι ίδιοι που φέραν την ανθρωπότητα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή τα ίδια συμφέροντα, το ίδια μαύρη τρύπα. Υπάρχει ένας νόμος απαράβατος, το οποίο έχει να κάνει με την εξέλιξη των ειδών. Έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα, την ανάγκη και την χρησιμότητα. Ναι. Δυστυχώς, το καλύτερο είδος από σένα, εάν προσφέρει σε αυτό που το διοικεί, το σύστημα δηλαδή αυτό που ζούμε, καλύτερης μορφής, πιο εύκολης μορφής εξουσία και έργο και ενέργεια, η ανθρωπότητα δεν έχει ελπίδες. Η ανθρωπότητα έχει ελπίδες μόνο σαν εξέλιξη της έννοιας 500 εκατομμυρίων σκλάβων, γι' αυτό φτάνουμε και σε αυτά που έχουν γραφτεί στις πλάκες και όλα αυτά, γιατί τότε θα υπάρχει η ελίτ, η όποια ελίτ, αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι δαίμονες, αν δεν είναι παλιοί θεοί, έτσι, και θα χρειάζεται απλά τα όντα για μια εξασφάλιση, μπορεί και εξασφάλιση οργάνων, μπορεί και εξασφάλιση οτιδήποτε άλλο θες να σκεφτείς, για σκλαβάκια, ερωτικά, για οτιδήποτε, και από εκεί πέρα θα αναλάβει το νέο είδος, το οποίο δεν κοστίζει. Δηλαδή, το πόσο πολύ βαθιά έχουμε φτάσει στην απόλυτη καταστροφή μας, δεν το έχουμε καταλάβει. Ακούγομαι πάλι Κασάνδρα, και πριν 15 χρόνια ακούγομαι να Κασάνδρα, και τότε ήμουν τρελός, και τότε με βρίζαν όλοι, και τότε μου επιτέθηκε και όλο το σύστημα, για να με σβήσει, να με εξαφανίσει, να μην ακούει κανείς την άποψή μου. Κοιτάξτε, εμείς τώρα είμαστε οι τυχεροί άτυχοι που βλέπουμε την αλλαγή των ιερατείων και άρα καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας οι αλήθειες με αυτάκια που μας έμαθαν για να είμαστε οι καλοί εργάτες τους. Και τώρα πλέον που δεν μας έχουν πια ανάγκη, έτσι, θα αρχίσει να αλλάζει όλη η συνείδηση της ανθρωπότητας. Όσο καιρό θέλανε εργάτες στη γη, είχαν το σύστημα εκπαίδευσης των εργατών. Τώρα που πέσαμε δυστυχώς στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί σκοντάσαμε πάνω της και μπορούμε να έχουμε τη γνώση πολύ πιο εύκολη, τα εργατάκια είναι τίποτα, δεν τα χρειάζονται πια. Θα χρειαστούν ίσως κάποιοι, αύριο μεθαύριο, ιδιαίτεροι, δεν μπορώ όμως να φανταστώ το πού θα πρέπει να είναι η ιδιαιτερότητά τους για να είναι χρήσιμοι, αλλά θεωρώ ότι το πιο ιδιαίτερο που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το αίμα μας, κάποιοι, και βάλτε το αυτό καλά στο μυαλό σας, ότι το αίμα κάποιον μπορεί να είναι και ένα μεγάλο διαβατήριο για το αύριο, μάλιστα, γιατί είναι καθαρό, έτσι. Και όποιοι μείνουν στο τελικό τους βάδισμα, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω τους χρόνους, θα παραμείνουν σαν ένα μικρό κοπαδάκι, θα ζει καλά, θα ζει με την έννοια της διαφορετικότητας τελείως, δεν ξέρω που θα έχει φτάσει το πράγμα σε έννοια κοινωνικής και ιστορίες, θα έχει ξεχάσει τα πάντα από ό,τι γνωρίζαμε εμείς, θα έχει ξεχάσει θεούς τελείως μα τελείως. Δεν ξέρω αν τα άλλη θα το φώτη, δεν θέλω να το συνεχίσω, γίνω πολύ μαύρος. Μάλιστα, κατάλαβα. Ή θα πρέπει αυτή τη στιγμή λοιπόν να γίνει κάτι εξωκοσμικό, χέρι άλλο, έξω από το σύστημά μας, αν και σας είπα την αντίληψή μου για αυτή τη βιβλιακή και πώς θα μπορέσει κάποιος να μπει εδώ, ή μια γενική επανάσταση που πάλι φέρνει απίστευτη βία, ή τον ήπιαμε. Οι επόμενοι δεν θα περάσουν καλά. Οι επόμενοι, δηλαδή τα εγγόνια μου,
δεν θα περάσουν καθόλου καλά. Ναι. Τώρα, κάποιος έθεσε ένα ερώτημα για τον Elon Musk και με πρόλαβε, γιατί ο Elon Musk είπε πριν από λίγες ημέρες: «Δεν είμαι», λέει, «Δράκουλας», γιατί λένε ότι είμαι 3.500 ετών. Έκανε χιουμουράκι δηλαδή. Ναι. Οπότε κάποιος εδώ, συνέχεια αυτόν που είπα, λέει για τον Elon Musk ότι ο Musk έχει τόση δύναμη, ο Τραμπ τον ακούει σε όλα, μήπως είναι ο επόμενος πρόεδρος και θα διαδραματίσει ρόλο. Δεν θα είναι δύσκολο αυτό να χαθεί ο Τραμπ σε ένα-δύο χρόνια από σήμερα από μια ασθένεια ή από κάτι άλλο και να δούμε τον Έλλον να είναι κυρίαρχος του πλανήτη. Δεν είναι δύσκολο. Εφικτότατο σενάριο. Και φανταστείτε το οξύμορο, το πάμε και στην άλλη κουμπή νομίζω. Ενώ θεωρούμε ότι αυτοί εδώ είναι μαζί, δικοί μας, ότι συνενούν στα ιδεώδη μας, έτσι δεν λένε ότι είναι κατά της βοκατζέντας, είναι πατριώτες, είναι αυτά που γίνανε και όλα αυτά, ταυτόχρονα είναι οι ίδιοι οι οποίοι φρόντισαν να κάνουν την πρώτη επίθεση κατά της ανθρωπότητας, τον πρώτο αποπληθυσμό. Γιατί συνένεσαν ενεργά στη δημιουργία του χημικού σκευάσματος. Έτσι δεν είναι. Από την άλλη, ο άλλος ο τυπάκος, ο Ζούκεμπερκ, ο οποίος έχει ρίξει κυβερνήσεις και έχει αλλάξει συνείδηση και διαχειριστεί την πληροφορία έτσι ώστε να έχει πραγματικά κάνει από τα μεγαλύτερα κλίματα της ανθρωπότητας, υπάρχει βίντεο που λέει στους δικούς του «Μην το κάνετε». Ναι. Δηλαδή, εδώ είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου το σχέδιο αυτό, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι ανθρώπινες σκέψεις αυτές. Αυτές είναι σκέψεις άλλων όντων ή τεχνητής νοημοσύνης. Η απέθαντη είναι αυτή. Που, για ποιο λόγο μας να πει «δεν είμαι», λέει, «απέθαντος». Ποιος το λέει αυτό? Ο Elon Musk. Ο Elon Musk. Του είπαν κάποιοι ότι είσαι, λέει, 3.500 ετών, σαν τον Kissinger, τον Μακαρίτη. Και λέει, «λάτε ρε παιδιά», λέει, «δεν είμαι», λέει, «δεν είμαι απέθαντος», είπε. Στόχος τους των ανθρώπων που υπηρετούν την ελίτ είναι σίγουρα να φτάσουν στην κατάσταση της αθανασίας. Φαντάσου ότι ένας, ας πούμε, Έλλον, ο οποίος έχει όλη τη γη δικιά του και δεν σκέφτεται αν αύριο θα πληρώσει το νίκη ή το ρεύμα του, έχει όλο τον απόλυτο χρόνο να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα ζήσει παραπάνω. Εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα, έτσι. Θα έλεγα πώς θα ζήσω σε αυτό το παράδεισό μου, γιατί δεν το βλέπω να ζορίζεται και πολύ, πώς θα το κάνω να διαρκέσει παραπάνω που είμαι εγώ βασιλιάς. Άρα, σαν και αυτό, πρέπει να υπάρχουν πολλοί που υπηρετούν την ελίτ. Ίσως λοιπόν και η ίδια η ελίτ είναι, δεν είναι άνθρωποι, συνεργάζονται με ανθρώπους ή δαίμονες, αυτό έχει άλλη σημασία. Σίγουρα τους έχουν τάξει πράγματα. Για να φτάσεις να ξεπουλήσεις οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου, για να φτάσεις να οδηγήσεις δηλαδή τον συνάνθρωπό σου και την κοινωνία σου σε τέτοια απόλυτη σαπίλα, πάει να πει ότι κάτι κυνηγάς. Έχεις ένα έπαθρο να κυνηγήσεις. Σίγουρα λοιπόν κάτι τους έχουν τάξει. Ταυτόχρονα, επειδή μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας το παραφυσικό, το συνωμοσιολογικό, με την καλή του έννοια, όχι την κακή που μας έχουν βάλει αυτοί, υπήρχε πάντα και υπήρχαν πάντα πολιτισμοί που αμφισβητούσαν το πολιτικό σορθό που τους έδωσαν οι εξουσίες, έτσι. Πάντα υπήρχαν και οι άνθρωποι, όπως είναι ο Έλλον ή οποιοδήποτε άλλοι, με λίγη γνώση, που αυτά τα πράγματα τα θεωρούσαν και λίγο πεζά, λίγο έτσι χαζούλικα, λίγο κατηνίστικα. Ίσως λοιπόν ο Έλλον τώρα να κάνει και χιουμοράκι. Δηλαδή ο πολυδισεκατομμυριούχος βασιλιάς της γης παίζει και με την τάση σου να θες να μάθεις περισσότερα. Πάντως ο Έλλον, ο Ζούκεμπερκ, φυσιογνωμικά δεν είναι λίγο, λες και βγήκε από ταινία για τη μέρα ανεξαρτησίας, ας πούμε, και δεν είναι λίγο σαν... Μπορεί να είναι το πρόγραμμα το φυτεμένο, σου λέω, που έχει συγκεκριμένα σενάριο σκηνοθέτης. Ναι. Οι φατσούλες, έχουμε δει βιντεάκια πολλών ηθοποιών που μοιάζουν με παλιότερους. Όντως, έχουν τον double gangster τους. Το Hollywood το έχει πει κιόλας ότι το κάνουν και επίτηδες, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνει star μια καινούργια μορφή. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους νέους που φέρνουν, φροντίζουν να μοιάζουν ο ένας με τον άλλον, να έχει παραδοχή από πάντως, παλιά. Ναι. Αυτό, συγγνώμη, θυμάμαι ένα βίντεο με τον The Rock, το θηρίο τον The Rock, που είναι και ηθοποιός και ήταν και παλαιστής παλιά, και του έλεγαν πώς διατηρείς τόσο ωραίος, με ωραίο δέρμα και έχεις περάσει τα 40, ας πούμε. Και έλεγε «fine apples», δηλαδή τρώω μήλα, και είπε και κάτι άλλο μετά ότι τρώει.
Τώρα Τι θα. δεν θα το πω γιατί να προστατέψουμε το βίντεο. Έχει σχέση με αυτά που λέγαμε πριν με και τις υποθέσεις στην Ελλάδα και όλα αυτά. Ναι. Ότι καταναλώνω Κοίτα. λέει και κάτι άλλο. Και το είχε πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή και οι Αμερικανοί που βγάζουν οι Ράσιαν Βίτς που κάνουν σπουδαία δουλειά. Μα το είχαν βρει και το είχαν παίξει και στην εκπομπή μας. Το είχαν δείξει. Τον ρωτάνε και λέει σε μια εκπομπή έτσι χιουμοράκι. Και ξέρεις, στην Αμερική παίζουν κάτι εκπομπές ακόμα που βάζουν και κασέτα που ακούγονται τα γέλια από πίσω. Και γελούσαν όλοι, ας πούμε. Ναι, δεν και καλά κάνουν χιούμορ σε αυτά Ναι, τα. έκανε χιούμορ καθώς λέει καταναλώνω μήλα και καταναλώνει και κάτι άλλο. Ο καλύτερος τρόπος να κρύψεις κάτι, να ξέρεις, είναι σε μια εμφανή αλήθεια να βάλεις, σε μια πραγματική αλήθεια να βάλεις δύο-τρία εμφανή ψεματάκια ή δύο-τρία εμφανή γελάκια. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να κρύψεις κάτι είναι φόρα παρτίδα σε όλους και να γελάς γι' αυτό. Είναι γνωστό ότι και εταιρείες στο εξωτερικό και άνθρωποι και δισεκατομμυριούχοι και κάνουν αλλαγή του αίματός τους. Τέλος πάντων, ναι. Πάνε σε μηχάνημα, παίρνουν αίμα από πιο νέους ανθρώπους. Αλλά μην μας πεις περισσότερο γι' αυτό, ναι. Ναι, σε αυτή η Καταλάβαμε. διαδικασία λοιπόν είναι δηλωμένο, είναι συγκεκριμένο, το πληρώνεις 15-20 χιλιάδες ευρώ. Ίσως σε αυτή τη διαδικασία να είδαν ότι σε πιο μικρή, αν τρως κάτι άλλο, Μπράβο. κάτι καλύτερο. Αυτό. Ναι, Εντάξει. ναι. Αλλά τα Γνωστά. λένε δηλαδή, αυτό είναι το περίεργο. Σε τι βάθος είναι γνωστά και σε πόσο μέγεθος είναι τώρα γνωστά και πόσο χρησιμοποιείται αυτό εδώ και αιώνες, είναι μια μεγάλη απορία που θα πρέπει να έχουμε όλοι. Γιατί τα doppelgangers που είπες ότι υπάρχουν στους ηθοποιούς και το έχει παραδεχθεί το Hollywood, το κάνει επίτηδες για να είναι πιο εύκολο το marketing, έχουν παρουσιαστεί και σε πίνακες, ξέρω εγώ, 500 ετών πίσω. Σωστά. Δηλαδή, άρα αυτό συμβαίνει τώρα στο Hollywood που παραδέχθηκε ή στο Matterkraft ολόκληρο είναι επιλεγμένες μορφές που πρέπει μέσα στη συνείδησή μας να περνάνε πιο ήπια και πιο αποδεκτά. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε, αυτό που τραβάμε σε αυτή την πλανητική φυλακή να είναι χιλιετερίδων. Να γεννιόμαστε, να ξαναρχόμαστε, ξέρω εγώ, και θα πρέπει μέσα στο Matrix του μυαλού μας και τη συνείδησή μας να βλέπουμε τις ίδιες φατσούλες για να μπορούμε να παραδώσουμε. Ξέρεις, όταν ο άνθρωπος σαν όν είναι ικανός ας πούμε, να υπνοτιστεί, είναι ικανός να προγραμματιστεί, να γίνει άνθρωπος σκανδάλι, δολοφόνος δηλαδή και μην θυμάται τίποτα, γιατί το μυαλό του μπορεί να κάνει τα πάντα. Γιατί είναι ένα κομπιούτερ. Το χάκαρε, τελείωσε. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δουλειά θα πρέπει πραγματικά να ρίχνουν για τον καθέναν μας στο να ελέγχουν μην ξεφύγει αυτό το κομπιουτεράκι και κάνει το λάθος υπολογισμό. Δηλαδή, τα πραγματικά εργαλεία, όπλα, πόλεμος και αυτά είναι στην πνευματική διαδικασία. Αν δεν νικούσαν εκεί, δεν θα μπορούσαν να νικήσουν πουθενά άλλου. Τώρα που λέμε αυτό πάντως, συνιστώ σε όλους, προτρέπω να δείτε μια ταινία με τον Mel Gibson καινούρια που λέγεται Monster Summer, βγήκε το καλοκαίρι. Είναι φοβερή ταινία και δείχνει πράγματα σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα, με κάποιον άλλον τρόπο, τα δείχνει όμως. Λοιπόν, ναι, συνέχισε, συγγνώμη τώρα για διακοπή, αλλά ήθελα να το πω γιατί θυμήθηκα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Απλώς λέω ότι να μην νομίζουμε ότι το μας μάθανε πολύ καλά το αόρατο, να το περνάμε ότι είναι για τη γιαγιά και τον παππού από το χωριό. Το μάτι, η ενέργεια, η κακή και όλα αυτά. Μην την πατάτε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν ήταν ανόητος ο Χίτλερ που είχε 140 τόσους μοναχούς του Θιβέτ σε οποιαδήποτε του εμφάνιση. Πρώτα παίζουν σε αυτό το παιχνίδι το από εκεί και μετά είναι όλα τα άλλα. Αν ξεφύγεις από το από εκεί που το έχουν ρίξει κατά εμάς, πας καλά. Αν δεν ξεφύγεις, μιλάς μετά για τις στοιχειότητες που σου συμβαίνουν και δεν σου πάνε καλά τα πράγματα και αρρωσταίνεις και κάνεις και αυτά. Τα σήματα έχουν τεράστια σημασία. Ναι. Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχουν θέσει κάποια ερωτήματα και οι φίλοι, πριν πάμε στα ερωτήματά του, να μην το ξεχάσω. Τις τελευταίες ημέρες είδαμε τις εκπληκτικές νέες αποκαλύψεις για τα UFO, UAP, τις ακροάσεις στα κογκρέσα και όλα αυτά. Να τα πω έτσι, κάνοντας λίγο πλάκα. Και πλέον έχουν καταλήξει και ο Τάκερ Κάλσον, που είπα προηγουμένως, αλλά και άλλοι, ότι πολλά από τα ανεξήγητα που κατατάσσονται στην κατηγορία των UAP έχουν σχέση με το υδρό στοιχείο και τις θάλασσες. Δηλαδή, είτε μπαίνουν στις θάλασσες, είτε βγαίνουν από τις θάλασσες. Ναι, και λογικό, αφού έχουμε μόνο το 30% γνωρίζουμε στις θάλασσες Ναι. μας, το 90% είναι ανεξερεύνητο. Αν δεχθούμε ότι όντω συμβαίνει, που κατά την προσωπική μου άποψη συμβαίνει και κατά τα στοιχεία συμβαίνει, τι είναι οι θάλασσες, είναι μια ενεργειακή πύλη ή έχουν
πολιτισμού Μπορεί. στην Μπορεί άνοιξη. το νερό, μπορεί το νερό το ίδιο κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να είναι, να δημιουργεί πύλη και να μπορούν να εισχωρήσουν μέσα από αυτό. Ή μπορεί, φαντάσου ότι εμείς θεωρητικά αναπνέουμε οξυγόνο, έτσι. Για ένα άλλο με άλλη διαφορετική βιοχημεία θα μπορούσε το οξυγόνο να φαίνεται σαν νερό. Έχεις δει, ας πούμε, κάποιες στιγμές κάτι που έρχονται κάτι πύραυλοι και ανοίγουν ένα περίεργο κύμα δεξιά και αριστερά σαν βελανίδι Να. και φαίνεται σαν ότι πάνε σε νερό. Να. Για μας λοιπόν το οξυγόνο είναι οξυγόνο, για το ψάρι το νερό είναι νερό. Όπως δεν μπορεί να εξηγήσει το ψάρι ότι βρέχει, τι σημαίνει βρέχει για το ψάρι, έτσι και για μας δεν μπορεί να εξηγήσει ότι αυτό που αναπνέουμε είναι μια μορφή υγρού στοιχείου για ένα άλλον. Άρα όλα μπορεί να είναι πύλες. Και ξαναλέω ότι το τι πραγματικά βιώνουμε, το τι πραγματικά έχω κατά ένα κινητό τώρα υποτίθεται και μιλάω μαζί σου, δεν ξέρουμε τόσο πολύ αν είναι στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται. Όλο αυτό μπορεί να γίνεται σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο κομπιούτερ. Ναι. Μάλιστα τώρα ένα ερώτημα που έθεσε πριν ένας φίλος. Ο Σορέλ λέει για την αποκάλυψη του Ιωάννη. Ουσιαστικά ρωτάει που έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ για τη μάχη ενάντια στο καλό και στο κακό. Από ό,τι καταλαβαίνω, εννοεί αν τελικά θα γίνουν αυτά που λέει η αποκάλυψη του Ιωάννη και αν θα οδηγηθούμε σε μια τελική σύγκρουση καλού, κακού και με την, αν μπορούμε να το πούμε, τα φυσική έννοια. Και επίσης ένας άλλος φίλος, ο αρχαίος Ελλάς, τον ευχαριστώ πολύ για όλη τη συνεργασία με τη φωτό που μας στέλνει, λέει, δεν συμφωνεί ο Στρέιτζερ ότι τώρα γίνεται αόρατος πόλεμος στο διάστημα ανάμεσα στους φωτεινούς και τους σκοτεινούς. Μήπως ήρθε η ώρα, λέει, με βάση τους συμπαντικούς νόμους να επέμβουν οι φωτεινοί και να αποτρέψουν και ένα πυρηνικό πόλεμο. Μήπως Δεν ξέρω τελικά... αν υπάρχει διάστημα. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω πού κοιμάμαι. Δεν ξέρω. Κανείς μας δεν ξέρει τίποτα. Είναι όλα πηδήματα της ενοιολογικής μας τοποθεσίας. Άλματα που κάνει η νόησή μας να ξεφύγουμε από το matrix τους. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να υπάρχει σύμπαν. Μπορεί, ξαναλέω, να είμαστε απλά μέσα σε μια φούσκα. Στην οποία έξω από αυτή τη φούσκα να μην υπάρχει καν αυτό που νομίζουμε εμείς ως σύμπαν, να υπάρχει η κανονική μας μορφή και εδώ να είμαστε εγκλωβισμένοι. Αποκάλυψη. Η αποκάλυψη φαίνεται ξεκάθαρα τα τελευταία 15 χρόνια την μιμούνται. Δεν συμβαίνει. Είναι η διαδικασία της προφητείας μετά από την δήλωσή της. Την μιμούνται την αποκάλυψη. Μπορεί να χρειάζεται να τη μιμηθούν γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο τα σήματα των μυαλών των ανθρώπων μπορούν να φτάσουν σε μια αλλαγή ή σαν εκπαίδευση ή οτιδήποτε. Γιατί είναι ένα καλό σενάριο προγραμματιστικό στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε ή πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε να το αλλάξουμε για να περάσουμε την. Μπορεί να μην είμαστε ο πρώτος πολιτισμός. Μπορεί να είμαστε ο 25ος, ο 500ος. Μπορεί κάθε 350 χρόνια να μας αλλάζουν τελείως από εδώ πέρα, να γίνεται συγκομιδή και να μας φυτεύουν νέες πληροφορίες στο πρόγραμμά μας, να ξαναφέρνουν ανθρώπους εδώ, δεν ξέρω από πού τους έχουν παράξει, αν είμαστε και εμείς άνθρωποι, δεν είμαστε τίποτα παλιό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, για να τους τα μάθουν ξανά τα γράμματα από την αρχή. Υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες, πάλι θα πω για το 1800, που τα λέγανε αυτά. Λέγανε ότι στην τάδε περιοχή της Γαλλίας φέραν νέους ανθρώπους, δεν θυμάμαι σε ημερομηνίες, δυστυχώς είμαι κακός αυτά, και τους ξαναβάλανε σε μια πόλη που ήταν τελείως κατεστραμμένη, που μετά δεν υπάρχει καν στην ιστορία της πραγματικής μας δικής μας ιστορίας, για να ξαναρχίσουν από εκεί, από την αρχή. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ποιες πόλεις ήταν κατεστραμμένες? Ποια τα κτίρια που λέμε, η Ταρταρία? Πού είναι όλα αυτά? Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά κενά και όσο ψάχνεις, επί της ουσίας, πιο σοφός δεν γίνεσαι. Πιο πολύ κατανοείς ότι δεν γνωρίζεις. Απλώς πρέπει να κάνεις λογικά άλματα, ενοιολογικά άλματα, για να βρεις την άκρη. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι έτσι όπως μας τα λένε. Σε κανένα επίπεδο, ούτε στην υγεία μας, ούτε στην κοινωνία μας. Είναι όλα ψεύτικα, είναι όλα μαϊμού, είναι όλα μια συμφωνία αλήθειας μεταξύ μας. Συμφωνώ εγώ και εσύ ότι, ξέρω εγώ, μας βολεύει ο Κασελάκης, π.χ. Ωραία, πρώτος ο Κασελάκης. Βγήκε αυτός και μας βόλεψε, ναι, είναι ο καλύτερος.
Βλέπεις τώρα κάποιους που περνάνε στους στίχους μας, ξέρω εγώ, στο Facebook και λένε δεν έχει υπάρξει ποτέ, λέει, καλύτερος πολιτικός από τον Κούλη. Δηλαδή, ο χειρότερος τι θα έκανε, ας πούμε. Είναι όλα, ο καθένας από εμάς, με βάση τη γνώση του, έχει δημιουργήσει ένα προσωπικό σύμπαν. Άρα έχεις να κάνεις με 8,5 δισεκατομμύρια, 9 δισεκατομμύρια σύμπαντα. Όσο πιο πολύ αυτά τα σύμπαντα ο καθένας τα έβαλε μέσα του βαθιά σαν πεποίθηση, όσο τον επηρεάζει πιο πολύ η θρησκεία, όσο πιο πολύ τον επηρεάζει η κοινωνία, η ιστορία και όλα αυτά, τόσο πιο πολύ διαφορετικό σύμπαν έχει αυτός από μένα. Εγώ με αυτόν δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Γιατί έχει μέσα του καταπακώσει, έχει καταπιεί το χακερισμό του εγκεφάλου του. Αυτό ο άνθρωπο είναι εκεί. Δεν ξέρει ζώνη πεποίθηση με τίποτα. Αν του λες τώρα έρχεται αυτό να σε φάει. Αυτό δεν είναι δικό σου, θα τον φάει. Έτσι έγινε και πριν 4-5 χρόνια που φωνάζαμε μην το κάνετε γιατί θα μπλέξετε. Δεν μας άκουσε κανείς. Άρα εμείς θα είμαστε πάντα οι παρακατιανοί. Εγώ θα είμαι πάντα ο γραφικός, ο γελίος, ο τρελός. Και όλοι οι άλλοι με βάση το συμφέρον, ανάλογα, θα βγάζουν μια νέα σύμβαση αλήθειας. Μπορεί αύριο η σύμβαση αλήθειας να είναι ότι ο Τραμπ είναι ο σωτήρας ή είναι ο μεσσίας. Αν συμφέρει θα γίνει και αυτό. Εγώ θα γελάω όμως. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Ρωτάει μια φίλη να μας πεις κάτι για την προφητεία του Τραχωνίου. Μάλλον Μάλια Ρόξ αναφέρει σε αυτά που έχει δείξει ο Λιακόπουλος για τον Τραχώνη που είχαν εμφανιστεί κάτι πριν από χρόνια σε ένα σπίτι μέσα κάτι σταυρί και έλεγε Πασχάλιο Σχαρά για το 24, κάτι τέτοιο. Και το άλλο είναι για τον Ορέσνικ, το πύραυλο που έριξαν οι Ρώσοι. Πρέπει να σκεφτείτε ότι τα γραπτά είναι μια μορφή κώδικας. Αν αφήσουμε ένα δισεκατομμύριο μαϊμούδες να γράφουν ακατάπαυστα, κάποια στιγμή από συγχρονικότητα και μόνο θα καταφέρουν να γράψουν ένα μυθιστόρημα. Απ' την άλλη το γραπτό, επειδή είναι συμβολικό, επειδή το γράμμα είναι σύμβολο, ό,τι καταγράφεται σε αυτή τη μήτρα, αυτό που λέω ότι το σήμα μας παράγει πραγματικότητα, έχει και την ικανότητα να προσομοιάσει. Δηλαδή, αν γράψω 40 σελίδες προφητεία και το κάνω με σωστή δόνηση, αν θέλει και ενωμένος με κάτι άλλο, το άχρονο, το χωροχρόνο, δεν ξέρω τι, υπάρχει πιθανότητα η προφητεία που θα γράψω μία από αυτές να βγει πραγματικά αληθινή. Και νομίζω όσοι με διαβάζουν το έχουν δει να συμβαίνει. Άρα λοιπόν, το θέμα των προφητείων δεν θέλω να τα αγγίζω. Προσπάθησα πάρα πολύ με πάρα πολύ μεγάλες έρευνες να βρω άκρη, γιατί ήθελα μέσα από τις προφητείες, αν αποδειχθούν δηλαδή οι προφητείες απόλυτα, φτάνεις κοντά να αποδείξεις και το Θεό, φτάνεις κοντά να αποδείξεις και τα πράγματα, τα καλά της θρησκείας και όλα αυτά. Κατέληξα στο ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί είμαστε όλοι ικανοί να προφητεύουμε, είμαστε όλοι ικανοί να δημιουργήσουμε και επιβολή και να αλλάξουμε πράγματα. Άρα ο γράφοντας, ο συγγραφέας ή η ομάδα συγγραφών, η ομάδα μοναχών που γράφει, η ομάδα πνευματικών που γράφει, είναι ικανοί να προσδώσουν στο Matrix ένα νέο κώδικα και να εξελιχθεί προς τα εκεί. Είναι όλα πιθανές εκδοχές ενός σύμπαντος που παράγει η μήτρα. Μάλιστα. Ένας άλλος φίλος, ο Σπύρος Βέλτσος, λέει για το έγγραφο του CIA έχει σχέση με ένα short που ανεβάσαμε το απόγευμα των Amazing 2 για τους remote viewers. Ένα πρόγραμμα της CIA που σχετίζεται με το πρόγραμμα Pegasus για χωροχρονικά ταξίδια, πύλες που συνδέουν τη Γη με τον Άρη. Remote viewers που μπορούν να δουν πράγματα από μακριά. Χρησιμοποιήθηκαν, λένε αυτά, στις μελέτες και τις έρευνες στον ψυχρό πόλεμο για την αξιοποίηση των medium και των διάμεσων. Και μέσα στους remote viewers είναι και εκείνοι που λένε ότι είδαν ότι κάποια στιγμή το flash του ήλιου θα μας δημιουργήσει προβλήματα μεγάλα. Οπότε ο φίλος ρωτάει για τη CIA τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τους remote viewers και ότι ζούσε στον Άρη ένας πολιτισμός που εξαφανίστηκε πριν 1 εκατομμύριο χρόνια. Για τον πολιτισμό που εξαφανίστηκε πριν 1 εκατομμύριο χρόνια, τον έχουν δει οι remote viewers, μου λες. Ναι, πες το και έτσι. Θεωρώ ότι δεν ήταν ένας πολιτισμός, ήταν πολύ περισσότεροι. Αν με ρωτάς αν γνωρίζω για τους remote viewers, γνωρίζω και γνωρίζω και πάρα πολλά. Όποιοι θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα αντιληπτικής ικανότητας και επικοινωνίας της πληροφορίας μέσα στο χρόνο ή μέσα στο εξ αποστάσεως και όλα αυτά, θα πρέπει να διαβάσουν λίγο τους καθρέφτες Καζερόφ, νομίζω, την κατασκευή Καζάρεφ, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του.
Έχουν κάνει πειράματα και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, φτάσαν σε απίστευτα αποτελέσματα και βέβαια μετά από τη μεγάλη τους επιτυχία σε πολλά πράγματα τα θάψανε και τα είπαν ότι τα σταματήσαν και όλα αυτά που δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Φαντάσου δηλαδή αν καταφέραν να στέλνουν πληροφορία στον χρόνο, είναι αυτά που σας έλεγα την άλλη φορά, ότι θα έχουν στείλει όσοι χρειάζεται για να φροντίσουν αυτοί που θα έρθουν και ήδη έρχονται από εκεί να ξέρουν τι να κάνουν. Ναι. Είναι και αυτά όμως πεπιθυσιακά έτσι. Δηλαδή και αυτά θα μπορούσαν να ήταν κοινωνική μηχανική για να κοιμίζεται ξανά ο εγκεφαλός μας. Δηλαδή ο ερευνητής, να σου πω κάτι, δεν είναι ότι τα ισοπεδώνω όλα, αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι ο ερευνητής οφείλει να μην έχει καμία πεποίθηση. Οφείλει να τα δέχεται όλα και να τα απορρίπτει όλα. Ναι, είναι σοβαρές πληροφορίες. Εκείνη και η διαφορά και των ερευνητών. Δεν ξέρω ποιος από τους φίλους μας που έχει διαβάσει αυτά έχει κάνει, ας πούμε, κάποιο πείραμα. Αν έχει δημιουργήσει κανείς κάποια κατασκευή. Εγώ μιλάω από τη θέση των πειραμάτων, των αστελείωτων πειραμάτων και κατασκευών και. Εφικτό να μιλήσεις. Και σε απόσταση, εφικτό να πάρεις πληροφορία και από το μέλλον και από το παρελθόν. Η εξέλιξή του όμως, το πού, το πώς και το τι είπαν αυτοί για εμάς, αν το κάνει CIA, θεωρώ ότι θα έχει πολύ μεγάλη απόσταση για το τι πρέπει εμείς να γνωρίζουμε σε σχέση με τα μυστικά τους πειράματα. Εάν το έλεγα στην ομάδα μου ή σε πειράματα που κάνει εγώ το τι και το πώς, θα το δεχόμουν. Αν μου έλεγε δηλαδή δικό μου, αν θες, θα το παίξω τώρα και εγώ λίγο μυστήριο, όπως ο ερευνητής δικό μου κοσμοναύτης ή ονειροναύτης μου έλεγε ότι είδα αυτό, θα το σημειώνα. Άρα δεν μπορώ να ξέρω για τους πολιτισμούς πριν ένα εκατομμύριο χρόνια. Ξέρω ότι υπήρχαν και άλλοι πολιτισμοί. Το ξέρω. Το πώς και το γιατί θέλει να μιλάμε αιώνες και ώρες ή να είμαστε και πιο κοντινοί για να έχουμε κερδίσει και εμπιστοσύνη σε αυτά που ερευνώ. Εγώ ερευνώ πράγματα και πολλά δεν τα λέω. Ούτε πρόκειται να τα πω ποτέ μέχρι να ψοφήσω. Γιατί είναι ελληνικά, είναι δικά μας. Έτσι. Και κάποτε ίσως αυτά που έχω παρουσιάσει και έχουν βγει ή αυτά που κάνω, σε κάποια χρόνια ίσως, που λέμε τώρα σιγά την κοινωνία αυτή που πάει στα βράχια, ποτέ, αλλά ίσως κάποια στιγμή χρησιμοποιηθούν. Ξαναλέω ότι ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να κάνει αστήρευτα πράγματα αν αφαιθεί από τα σήματα, αν αφαιθεί από τους δυνάστες τους, αυτούς που τον έχουν βάλει φυλακή εδώ μέσα. Ή να βρει τον τρόπο να τα αποκόψει, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα για απόψε, για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί πέρασε η ώρα. Ρωτήστε τον Στρέζερ τι γνώμη έχει για το σπήλαιο του Πλάτωνα και αν η γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου. Προσωπικά, πριν να μας απαντήσει ο Στρέτζερ, θεωρώ ότι η πηγή για να μεταμορφωθεί η ελληνική κοινωνία είναι η αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν απομακρύνει τους νέους που έρχονται από πίσω από την ελληνική γλώσσα, την αρχαιοελληνική παιδεία. Μιλάνε για παιδεία οι instructors στο Υπουργείο Παιδείας και είναι στη λέξη η Bilderberg, που σου λέει λες η Bilderberg, όχι αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, αν δεν επιστρέψει ο Έλληνας στα αρχαία ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα, στην αρχαία γραμματεία, στην ελληνική φιλοσοφία, πώς θα αποκτήσει παιδεία, με ποιο τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι οτιδήποτε αφορά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα είναι ένας πυλώνας για να αλλάξει, να μεταμορφωθεί η κοινωνία. Εφόσον απομακρύνεις από αυτό, η κοινωνία έχει πρόβλημα μετά. Και να οι γενιές που έρχονται, απομακρύνονται από την αρχαιοελληνική παιδεία και την ελληνική γλώσσα, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν καλλιεργείται το ήθος, δεν καλλιεργείται το έθος, άλλο ήθος, άλλο έθος. Δεν καλλιεργείται το μυαλό. Αν δεν μαθείς τους εθνικούς ποιητές, αν δεν καλλιεργηθείς πάνω στα συγγράμματα των μεγάλων εγκεφάλων του παρελθόντος, των μεγάλων πνευμάτων, πώς θα γίνεις ένας άνθρωπος με διάβια πνευματική? Τι θα ακούσεις, τους τράπερς? Και την μπήκαμε στο κλαμπ και έκανα ντάμπ και τράβηξα κάτι, μην πω τώρα. Με αυτά μεγαλώνει η νεολαία σήμερα. Να θυμηθούμε ότι η αρχαία γραμματεία είναι ο πρώτος κώδικας που γράφτηκε ώστε να πατήσει πάνω του η γη και να εξελιχθεί σε πνεύμα. Βάλτε το αυτό τώρα και συνδέσετε το μαζί με αυτό που είπα ότι η γραφή δημιουργεί πραγματικότητα. Δεν έχουμε βγει ακόμα από το σπήλαιο. Στο σπήλαιο είμαστε ακόμα. Ναι. Απλώς έχουμε εξελίξει λίγο την επικοινωνία μας. Και μάλιστα όχι και πολύ, γιατί άλλα σκέφτομαι εγώ να πω, άλλα λέω στο τέλος, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος που με ακούει, άλλα ο άλλος που με μισεί, άλλα ο άλλος που δεν έμαθε ποτέ να ακούει. Άρα στο σπήλαιο είμαστε ακόμα και προσπαθούμε να βγούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στρέτζα, να ολοκληρώσουμε για απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Ήταν πολύ όμορφη η κουβέντα μας σήμερα. Ελπίζω να δώσαμε ερωτήματα στους ακροατές μας να ψαχτούν μόνοι τους. Καταρρύψτε τις αυθεντίες. Η υποτίθεμενη Γαλλική Επανάσταση έγινε με αυτό το μοντέλο, με αυτόν τον νόμο. Καταρρύψτε τις αυθεντίες. Κι όμως σήμερα στη ζωή μας έχουμε μόνο αυθεντίες. Οξύμορο πολύ. Ακόμα και αυτό ψέμα δηλαδή. Αν δεν καταρριφθούν οι αυθεντίες και ο καθένας από εμάς γίνει αυθεντία του εαυτού του, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την κατάσταση της σπηλιάς. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα για να μην το αγνοήσω από το φίλο των αρχαίων της Ελλάς. Μήπως η NASA με τη μυθοδία βεβαιώνει την ύπαρξη των Ολυμπίων? Υπάρχει μεγάλη, μεγάλη από πίσω ιστορία με τη μυθοδία, με την ικανότητα του πώς γράφτηκε, πώς κατάφερε να τη συνθέσει. Είχε πολύ μεταφυσικά φαινόμενα για να γραφτεί αυτό το κομμάτι. Αλλά και πάλι, και εδώ μιλάμε πάλι για μια κατάσταση που είναι φυτεμένη μέσα μας. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Δεν λέω δεν υπάρχουν κάτι έτσι. Ή ότι δεν μπορεί να είναι ακριβώς όπως το εννοεί η ιστορία της μυθοδίας. Εννοώ όμως ότι θα πρέπει ο καθένας που ρωτάει να ρωτάει πάντα και μέσα στο μυαλό του πίσω να έχει και εδώ μπορεί να πέσα σε παγίδα ή και εδώ μπορεί να πέσα σε κατάσταση πεποίθησης για να με ελέγξουν. Απόδειξη όχι, δεν είναι απόδειξη για μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε ξανά. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, για χαρά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο. Μεγάλη εκπομπή, αλλά όπως είπε ο Στρέζα, πραγματικά νομίζω ότι ανοίξανε θέματα που θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να προβληματίζουν ή είναι κάποια από αυτά που θα πρέπει να προβληματίζουν ουσιαστικά τον Έλληνα. Δυστυχώς τον Έλληνα τον έχουν καταντήσει σε ένα μεγάλο βαθμό να έχει οικονομικά προβλήματα. Αυτός που, όπως είπαμε, δημιούργησε πολιτισμούς και υπήρχαν εποχές που ο Έλληνας δημιουργούσε φιλοσοφικές σχολές για να στοχαστεί. Τώρα τον έχουν καταντήσει να πρέπει να κάνει δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσει. Τέλος πάντων, τι να πεις. Τα είπα και στην αρχή στον πρόλογο και στο προηγούμενο ζωντανό. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του νεοέλληνα σε ένα βαθμό, όχι όλων, όχι πάντα. Δεν μ' άρεσε να γενικεύω. Αλλά είναι μια αίσθηση που έχω αποκομίσει γενικότερα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα. Και οι επιλογές έχουν και συνέπειες. Τα πάντα είναι θέμα προτεραιοτήτων και επιλογών. Οπότε, είπαμε και πριν και για την νεολαία. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι και μετά και από την πολιτεία, το κράτος. Αν το παιδί, γιατί κάποιος φίλος ή φίλη πριν είπε για την αρχαία ελληνική γραμματεία, τα παιδιά σήμερα, όλες οι έρευνες καταδεικνύουν ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, δεν μπορούν πολλά, όχι όλα, να γράψουν τη σκέψη τους, να την αποτυπώσουν στο χαρτί. Δεν γράφουν εκθέσεις. Όχι απλώς δεν γράφουν καλές εκθέσεις, δεν μπορούν να γράψουν. Πού οφείλεται αυτό? Στους προοδευτικούς που λένε ότι δίθεν δεν χρειαζόμαστε, σαν κάτι παλαβιάρες εκεί πέρα που έλεγαν ότι είναι νεκρή γλώσσα τα αρχαία ελληνικά και ότι δεν τα έχουμε ανάγκη, ας πούμε. Μα άμα δεν μάθεις αρχαία ελληνικά, άμα δεν κατακτήσεις την ελληνική γλώσσα, πώς θα κατεβάσεις, πώς θα κατανοήσεις το πώς πρέπει να αποτυπώσεις τη σκέψη σου μετά χρησιμοποιώντας τη γλώσσα. Τι θα διδάξεις τον τράπερ, όπως είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά και δεν μπορώ να καταλάβω και τους Έλληνες που δεν αντιδράνε. Είπαμε πριν για τους σεισμοπαθείς στο Δαμά, στη Λάρισα που μένουν σε κάτι κοντέινερ 4 χρόνια μετά. Οι πλημμύρες μετά δεν παίρνει ο κόσμος τα λεφτά για να ενισχυθεί. Τόσα προβλήματα. Η ελληνική κοινωνία δεν πάει καλά. Ναρκωτικά, ανεργία, υπογεννητικότητα, οι νέοι στο εξωτερικό. Τα οικονομικά προβλήματα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολα. Οι κυβερνώντες όλα καλά λένε, παραμύθια, αυτούς δεν τους νοιάζει κιόλας. Οι περισσότεροι μεγαλόσχημοι θα φύγουν και το εξωτερικό, θα διοριστούν τίποτα καθηγητάδες εκεί, θα τα κονομάνε, δεν θα τους ξαναδούμε ποτέ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους Έλληνες τι βιολί βαράνε. Οι περισσότεροι κοιτάνε να δουν και ένα στο YouTube κάνα κουτσομπολιό, όπως είπα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, μάλλον οι αεροψεκασμοί πρέπει να έχουν παίξει ρόλο, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, να είστε καλά, τα ξαναλέμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους με υγεία.